Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη, από το γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης. Είναι η πέμπτη αγωνιστική της Super League και ο Άρης αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Είναι το μεγάλο παιχνίδι της Θεσσαλονίκης, ίσως το σημαντικότερο στην αγωνιστική του πρωταθλήματος και αρχίζει σε λίγα λεπτά εδώ, μεταδίδεται απευθείας από την ΕΤ. Ένα παιχνίδι που έχει φέρει τον κόσμο του Άρη στο γήπεδο και πραγματικά είναι ένα παιχνίδι το αποτέλεσμα το οποίο αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δημιουργούν ατμόσφαιρα οι φίλαθλοι του Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Άρης που είναι αίτητος μετά από 4 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, έχει 3 οπαλίες και στην 4η αγωνιστική πέτυχε την πρώτη του νίκη με τον Εργοτέλη εκτός έδρας το 1-0 με το αυτογκολ του Μίλαντιν από την προσπάθεια του Ρονάλντο. Ενώ στο Κλεάνθης Βικελίδης έφερε ο Άρης 0-0 με τον Πανιόνιο και 1-1 με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ στα 4 μάτς έχει μία νίκη, εντυπωσιακή το 3-0 επί του Ηρακλή στην δεύτερη αγωνιστική. 2 ήττες από Ξάνθη και από Παναθηναϊκό εκτός έδρας, 1-0 και 2-0. Αντίστοιχα και 2-2 σοπαλία με τον Όφη. Εντυπωσιακή η ατμόσφαιρα, οι εικόνες από το γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης για την υποδοχή των γηπεδούχων. Βγήκαν οι αναπληρωματικοί. Βεβαίως οι ενδεκάδες είναι ακόμη στα αποδυτήρια και πάμε να δούμε ποιες είναι οι αρχικές ενδεκάδες για τις δύο ομάδες. Ενώ βλέπετε πάντα τις εικόνες από τις εξέδρες του γηπέδου, πάμε να δούμε λοιπόν πώς ξεκινούν, καθώς οι προπονητές έκρυβαν εκπλήξεις στις επιλογές τους. Ο ΠΑΟΚ εδώ θα δείτε την διάταξη: Φερνάντες, ο τερματοφύλακας, Μελής, Χαραλάμπους στα άκρα της άμυνας, ορφανός κεντρικός αμυντικός μαζί με τον Κνόλ. Ο Βαγγελής με τον Μπαλάφα, τον Κωνσταντινίδη και τον Μπαϊάνο στη μεσαία γραμμή. Ο Λάκης από δεξιά με τον Χριστοδουλόπουλο στην επίδεση για τον ΠΑΟΚ, τον Φερνάντο Σάντος, που ασφαλώς έκρυβε εκπλήξεις στις επιλογές που έκανε για την αρχική ενδεκάδα του Δικεφάλου. Εκτός αποστολής έμεινε ο Μαλεζάς. Ο Άρης και η ενδεκάδα του με τους αναπληρωματικούς. Εδώ ο Τόνι Κάλβο είναι βασικός. Κόντρα στα όποια προγνωστικά, λογικά προγνωστικά έγιναν πριν τον αγώνα. Ο Χαλκιάς είναι τερματοφύλακας. Οι δύο Βραζιλιάνοι, ο Νέτο και ο Μάρκο Αουρέλιο στα άκρα της άμυνας. Ρονάλντο και Παπαδόπουλος στο κέντρο της άμυνας. Ο Νάτσο Γκαρσία με τον Εμπεγκλέρα είναι και πάλι η αμυντική χαφ. Ο Χαβίτο παίζει από αριστερά. Ο Κάλβο από δεξιά. Οι δύο Ισπανοί. Ο Ίβιτς είναι ο πιο επιθετικός μέσος της ενδεκάδας. Και ο Κόκε, ένας άλλος Ισπανός, η αιχμή στην επίδεση. Ο Κόκε που έβαλε πέρσι 10 γκολ στο πρωτάθλημα ακόμη δεν έχει ανοίξει λογαριασμό στο φετινό πρωτάθλημα, στη φετινή διοργάνωση της Super League. Τώρα θα χρειαστεί βεβαίως να απομακρυνθούν αυτές όλες αυτά τα ρολά με χαρτί που έπεσαν μπροστά από την θύρα 3 του γηπέδου Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Τάσος Κάκος είναι ο διαιτητής του αγώνα από το σύνδεσμο της Κέρκυρας, 37 χρονών, έγινε πρόσφατα διεθνής. Στηρίζει για τρίτη φορά φέτος στα προηγούμενα παιχνίδια Εργοτέλης Παναθηναϊκός 0-3 και Λεβαδιακός ΑΕΚ 0-4. Ενώ βλέπετε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη μία από τις δύο εστίες, κυρίως και στον χώρο εκεί έριξη της εστίας μετά την υποδοχή που επιφύλαξαν οι φίλαθλοι του Άρη στην ομάδα τους. Ο πρώην διεθνής άσος Τάκης Νικολούδης είναι μαζί μας στο σχολιασμό του αγώνα. Καλησπέρα Τάκη. Καλησπέρα. Είμαστε πια πολύ κοντά στην έναρξη του αγώνα. Έγινε και όμορφη ατμόσφαιρα, ενθουσιώδης ο κόσμος του Άρη. Δείχνει ότι στηρίζει αυτή την προσπάθεια των τελευταίων ετών. Δυστυχώς για το ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης είναι η μόνη ομάδα που βλέπουμε μία άνοδο να έχει, διότι το ελληνικό ποδόσφαιρο θέλει δυνατή και τη Θεσσαλονίκη. Θα έλεγα πάντως ότι την εποχή που παίζατε και εσείς και γράφατε ιστορία τότε, στα ντέρμπι υπήρχαν αντίπαλοι και των δύο ομάδων, έτσι. Βεβαίως. Κάτι το που είναι και το επιθυμητό, το ιδεώδες. Πράγματι έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά δεν νομίζω ότι θα ενοχλούσε, ήταν και κόσμος του ΠΑΟΚ και το γήπεδο ήταν τελείως γεμάτο. Υπάρχουν μερικές άδεια καθίσματα και δεν νομίζω ότι θα υπήρχε κανένα πρόβλημα αν μπορούμε επιτέλους να καταλάβουμε ότι χωράμε όλοι μέσα στα γήπεδα. Όπως τότε που εσείς ακριβώς, και δεν συνέβαινε το παραμικρό. Λοιπόν, εδώ είναι οι διαιτητές με τους δύο αρχηγούς. Ο Κώστας Νεμπεκλέρας και ο Παντελής Κωνσταντινίδης. Εδώ είναι η υποδοχή που επιφύλαξαν οι φίλοι του Άρη. Βλέπετε, χάθηκε η εικόνα, η επαφή με την εξέδρα
βρίσκονται οι φανατικοί της ομάδας, καθώς εκτοξεύθηκαν αυτά τα ρολά στο Πέρπι για την υποδοχή πριν από λίγα λεπτά. Και κάποιοι απαθανάτησαν την εικόνα στα κινητά τους, όπως φάνηκε σε αυτό το replay. Λοιπόν, έτοιμες οι ενδεκάδες και θα δούμε σε λίγο στην πράξη πώς παρατάσσονται οι δύο ομάδες, αν όντως είναι έτσι, κυρίως για τις επιλογές που έκανε ο Σάντος στη διάταξη των φιλοξενούμενων της ομάδας του ΠΑΟΚ. Βεβαίως το γήπεδο της Τούμπας δεν απέχει πολύ από το Κλεάνθης Βικελίδης, έτσι. Δύο πολύ κοντινά γήπεδα στην πόλη, σε αυτό το μεγάλο αγώνα που αρχίζει σε λίγο και μεταδίδει απευθείας η ΝΕΤ από τη Θεσσαλονίκη. Παίκτες του Άρη με τον Ίβιτς και τον Κόκε θα κάνουν τη σέντρα. Εδώ ο Τάσος Κάκος, όπως είπαμε, 37 χρονών, είναι ο 36ος αγώνας που σφυρίζει σε επίπεδο πρώτης εθνικής. Βοηθή του είναι ο Ίτσκος και ο Λιόλιος, ο πρώτος από το σύνδεσμο Σερών, ο δεύτερος από το σύνδεσμο της Λάρισας, τέταρτος διαιτής ο Λάζαρος Πολατιάν από τον σύνδεσμο Πέλης. Και πάμε τώρα, καθώς περιμένουμε να καθαρίσει ο αγωνιστικός χώρος, στους δύο συναδέλφους που θα κάνουν το ρεπορτάζ. Και πρώτα στον Τάσο Πακλατζή. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα από τον αγωνιστικό χώρο. Είπαμε και πριν ότι ο Μπάγκεβιτς επεφύλαξε αυτή την έκπληξη με την παρουσία του Τόνι Κάλβο στην 11 από την αριστερή πλευρά. Ο Χαβίτο αγωνίζεται δεξιά στην θέση που τον έχουμε συνηθίσει. Και φυσικά το πρόβλημα με τον Αβραάμ Παπαδόπουλο ξεπεράστηκε και μια διάταση ο κεντρικός αμυντικός του Άρη. Προπονήθηκε τις περισσότερες ημέρες την εβδομάδα. Μόνο στη χθεσινή πήρε μέρος κανονικά, ακολούθησε το πλήρες πρόγραμμα. Είχε αυτό το πρόβλημα στο δεξί του πόδι, τη διάταση στο δικέφαλο. Καρδιοχτύπησε τον Μπάγκεβιτς, ωστόσο είναι παρόν στην αρχική εντεκάδα. Και ο Νάτσο Γκαρσία που τον επέλεξε τελικά. Άρχισε να επιστρέψει ο Βολιβιανός από την πατρίδα του. Πρόλαβε όμως τις δύο προπονήσεις, της Παρασκευής και του Σαββάτου, και είναι έτοιμος και μέσα στην εντεκάδα, δίπλα στον Κώστα Νεμπεκλέρα, στον ευρωπαϊκό χώρο των αμυντικών χαφ εκεί πέρα, ανασταλτικά. Μάλιστα. Εδώ είναι ο μέσος όρος των εισιτήριων του Άρη, 10.825, υψηλός, είναι ο τέταρτος στην Super League. Και να ο Φερνάντο Σάντος, ευκαιρία να πάμε στον Άκη Ακημόγλου. Καλησπέρα, Άκη. Καλησπέρα, Γιώργο. Είπαμε λοιπόν ότι ο Μύρος Λαφιστάνος είναι η μοναδική απουσία για τον ΠΑΟΚ, ενώ από ό,τι βλέπουμε τους παίκτες που δικέφαλου σχετικά με το πώς έχουν παραταχθεί, ορφανώς τελικά θα είναι αυτός από ό,τι φαίνεται που θα βρίσκεται στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Γνόλ. Ενώ είδαμε και τον Μελίση να παίρνει τη θέση του στο δεξί άκρο της άμυνας. Αλλαγές λοιπόν από τον Πρωτογάλο Τεχνικό, αλλαγές βέβαια τις οποίες πρώτα δοκίμασε στο φιλικό με την Σαχτάρ που έδωσε ο δικέφαλος και θα εφαρμόσει πλέον σε επίσημο παιχνίδι κόντρα στον Άρη, ευελπιστώντας να επιστρέψει στις νίκες μετά την ισοπαλία με τον Όφη στο κήπεδο της Τούμπας και τον αποκλεισμό στο κήπεδο από το Τρασίδι. Ο ΠΑΟΚ με ένα 4-4-2 λοιπόν, Λάκης και Χριστοδουλόπουλος στην επίθεση για την ομάδα του δικεφάλου. Αναμονή για να καθαριστεί τελείως ο αγωνιστικός χώρος και να ξεκινήσει ο αγώνας. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Άρης παρατάσσεται με το 4-5-1 του Μπάγκεβιτς, ο οποίος βεβαίως στο παρελθόν έχει δουλέψει στον αντίπαλο σήμερα ΠΑΟΚ. Τελευταίος τίτλος για τον ΠΑΟΚ, ο τελικός κατάκτηση του κυπέλου στο τελικό της Τούμπας, το 1-0 επί του Άρη. Οι δύο ομάδες ήταν αντιμέτωπες σε εκείνο το τελικό πριν από 3,5 χρόνια. Ενώ λέγαμε για τον Μπάγκεβιτς, ο οποίος έχει δουλέψει στον ΠΑΟΚ 77 αγώνες, κάθισε στον πάγκο του δικεφάλου σε αγώνες πρωταθλήματος πάντα. Είχε 37 νίκες, 22 ισοπαλίες και 18 ήττες. Ενώ στον Άρη σε 3 αγώνες έχει μία νίκη και 2 ισοπαλίες. Ο Μπάγκεβιτς, κορυφαίος προπονητής στον ελληνικό χώρο σε επίπεδο τίτλων, με την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, ανέλαβε τον Άρη αντικαθιστώντας τον Χουάν Κάρλος Ολίβα στις 7 Σεπτεμβρίου. Και ενώ ο Άρης είχε δώσει ήδη τον πρώτο αγώνα πρωταθλήματος με τον Πανιόνιο, εκείνο το 0-0 σε αυτό το γήπεδο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Όλα τώρα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει με μια καθυστέρηση περίπου 7 λεπτών ο αγώνας. Ο Κόκε με τον Ίβιτς πάντα στην σέντρα για τους γηπεδούχους του Άρη, ενώ ο Κάκος ρυθμίζει τις τελευταίες λεπτομέρειες, ελέγχει και τα δύο ρολόγια του και ο αγώνας, το ντέρμπι Άρη ΠΑΟΚ αρχίζει. Πρώτη παλιά από τον Ίβιτς για τον Αουρέλιο. Χαβίτο.
μπάλα με τον Αουρέλιο που θα προσπαθήσει να περάσει για να του κάνει το φάουλ εκεί ο Λάκης. Εδώ ο Βασίλης Λάκης, ένας από τους πρωταθλητές Ευρώπης που το 2004 που είναι παρόντες σε αυτόν τον αγώνα. Ένας από τους τέσσερις συνολικά. Εδώ είναι το φάουλ που κάνει ο Λάκης πάνω στον Μάρκο Αουρέλιο. Γεωργιάδης και Βρίζας επίσης πρωταθλητές Ευρώπης, βεβαίως είναι στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Αντιθέτως αγωνίζεται ο Κώστας Χαλκιάς. Φάουλ για τον Άρη στο ξεκίνημα του αγώνα. Εκτελέστηκε εύκολη υπόθεση για τον Φερνάντες που μπλόκαρε την μπάλα από την εκτέλεση του Κάλβο. Κάλβο που ξεκινάει τον αγώνα από αριστερά ενώ είναι ο Χαβίτο δεξιά. Χριστοδουλόπουλος για τον Λάκη. Πήγε να καλύψει εκεί ο Κάλβο, ο Λάκης έδωσε πίσω. Ο Μελίσης σε ρόλο δεξιού μπακ. Κερδίζουν οι παίκτες του Άρη και είναι ο Κάλβο που έχει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Χαλκιά. Πριν από έναν ακριβώς χρόνο είχαν παίξει εδώ σε αυτό το γήπεδο Άρης ΠΑΟΚ στο προηγούμενο πρωτάθλημα. Ήταν και πάλι 21η Οκτωβρίου, αλλά του 2006 που έγινε εκείνος ο αγώνας με διαιτητό Βασάρα, τελείωσε ισόπαλος χωρίς γκολ ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης τώρα με τον Νάτσο Γκαρσία, ο Βολιβιανός, θα χάσει την μπάλα. Και βγαίνει μπροστά ο ΠΑΟΚ με τον Μπαϊάνο. Οι κόντρες που φαίνεται να ευνοούν τον Λάκη. Η σέντρα από τον Λάκη, εύκολα ο Χαλκιάς. Η κεφαλιά από τον Ορφανό. Ο Ίβιτς με τον Μπαλάφα. Έχει βγει η μπάλα. Το πλάγιο υπέρ των γηπεδούχων. Ο Κνόλ σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο στην άμυνα του ΠΑΟΚ, ενώ Ορφανός φαίνεται να ακολουθεί τον Κόκε σε αυτή τη μετατόπιση του στην άμυνα, όπου ιστοχώρησε αν θέλετε. Ο Χαραλάμπου στο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Έδιωξε ο Παπαδόπουλος. Ο Κόκε με το σώμα πήρε την μπάλα. Δεν πέρασε η παλιά για τον Κάλβο. Μελίσης. Λάκης. Πήρε την μπάλα ο Νεμπεγκλέρας. Ο Κάκος σφυρίζει φάουλ. Χρεώνει με φάουλ τον αρχηγό του Άρη. Στο τρίτο λεπτό του αγώνα όλα αυτά. Στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Δείτε πάλι τη φάση εδώ με το σώμα. Ο Νεμπεγκλέρας ρίχνει κάτω τον αντίπαλό του, κάνει φάουλ που καταλογίστηκε από τον διαιτή Κάκο. Ο Βαγγελής στην εκτέλεση του φάουλ. Η μπάλα που πήρε ύψος για να βγει ο Χαλκιάς και να μαζέψει πρώτου Λάκη. Αουρέλιο. Πέρασε από τον Λάκη, τον σταμάτησε αυτός μετά φάουλ. Ο Αουρέλιο δείχνει ότι αυτό έγινε για δεύτερη φορά στον διαιτή. Το φάουλ που καταλογίστηκε, η μπάλα στον Παπαδόπουλο. Νέτο. Ο Ίβιτς εκεί με τον Μπαλάφα. Σφυρίζει πάλι ο Κάκος. Το πλάγιο υπέρ του Άρη. Ο Μπαλάφας πήγε στον βοηθό. Και εδώ είναι η φάση. Κάνει από τη φανέλα τον Ίβιτς, κάνει φάουλ και ο Μπαλάφας. Φάουλ που καταλογίστηκε από τον διαιτή. Ο Μάρκο Αουρέλιο στην εκτέλεση του φάουλ. Οι οδηγίες από τον Φερνάντες. Εκτέλεσε ο Αουρέλιο. Η κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι out από τον Κόκε. Η πρώτη αξιόλογη φάση του αγώνα λίγο πριν συμπληρωθεί το πέμπτο λεπτό από την κεφαλιά του Κόκε, του Ισπάνου που βλέπετε εδώ. Δείγματι, ο Άρης σε αυτό το διάστημα
των 5-7 λεπτών. Νομίζω ότι ήταν απλαγικοποίηση, κέρδισε δύο φάουλ σε πολύ επικίνδυνα σημεία, τα εκτέλεσε πάρα πολύ σωστά και έφερε σε κάποια δύσκολη θέση την αμυντική γραμμή και τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Και παίζει πάντα από πλάγι όπως αρέσει τον Μπάγκεβιτς. Και νομίζω ότι αυτό που έκανε ο Σάντος ήταν ξανακλείσει τη δυνατή πλευρά του Άρη που είναι δεξιά, βάζοντας τον Κωνσταντινίδη και πίσω ένα αμυντικό, ώστε και ο Κωνσταντινίδης που είναι γρήγορος ποδοσφαιριστής, ακριβώς να μπορούσαν να κλείσουν το διάδρομο αυτόν που ο Άρης δημιουργεί πολλά προβλήματα στις αντίπαλες ομάδες. Το φάουλ είναι για τον ΠΑΟΚ λίγο μετά το 5ο λεπτό του αγώνα και την κεφαλιά του Κόκκι Άουτ. Ένα φάουλ που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Ηλίας Καραλάμπους, ο Κύπριος διεθνής του ΠΑΟΚ. Έφυγε η μπάλα από τον Καραλάμπους, η κεφαλιά από τον Αουρέλιο Μπαϊάνο για τον Λάκη. Αυτός πήγε να πατήσει για τον Βαγγελή. Κέρδισε ο Ίβιτς και είναι τώρα ο Κάλβο. Σε μακρινή παλιά για τον Κόκε. Πήγε πρώτος στην μπάλα ο Κνόλ. Και από τον Ολλανδό είναι ένα πλάγιο υπέρ του Άρη. Εδώ ο Ρούντι Κνόλ αποκτήθηκε το καλοκαίρι. Θα διώξει ο Μελίσης νέο πλάγιο. Αουρέλιο, έδιωξε ο Κνόλ. Ο Νεμπεγλέρας για τον Παπαδόπουλο. Νέτο. Πάλι ο Νεμπεγλέρας. Πήγε να κάνει την παλιά για τον Ίβιτς. Φερνάντες βγήκε και μάζεψε την μπάλα. Κάλβο με κεφαλιά για τον Νάτσο Γκαρσία. Ο Μελίσης σφυρίζει ο Κάκος, δίνει φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Δείτε εδώ τη φάση, σπριντάρουν οι δύο παίκτες, απλώνει το δεξί του χέρι και κάνει φάουλ ο Γκαρσία, σωστή υπόδειξη από το VAT. Και είναι ο Κνόλ αυτός που έχει αναλάβει την εκτέλεση του φάουλ. Κεφαλιά από τον Ρονάλντο. Ίβιτς. Κερδίζουν οι παίκτες του φάουλ. Ο Λάκης πήρε ο Κάλβο και θα γυρίσει πάλι στον Χαλκιά πίσω. Από τον Παπαδόπουλο η μπάλα στον Νέτο. Αουρέλιο. Κάλβο. Πολύ καλή συνεργασία με τον Βραζιλιάνο. Είναι ένας επιθετικογενής μπακ. Συνεχίζει ο Αουρέλιο. Η προβολή από τον συμπατριώτη του τον Μπαϊάνο. Το πρώτο κόρνερ του αγώνα. Εδώ ο Μπαϊάνο. Είχε χτυπήσει τον αγώνα με τον Ηρακλή, απουσίασε για ένα χρονικό διάστημα. Και από αντίθετη λήψη βλέπετε πως έκανε την προβολή ο Μπαϊάνο για να βγει η μπάλα κόρνερ και στο ένατο λεπτό η εκτέλεση από τον Κάλβο. Μπάλα πήρε ύψος ο Φερνάντες, δεν μπόρεσε να μπλοκάρει την μπάλα ο Παπαδόπουλος με τον Ορφανό εκεί. Και το πλάγιο είναι υπέρ του Άρη. Είναι πιο επιθετικός έτσι, στα πρώτα λεπτά. Πράγματι Γιώργο, και πιστεύω ότι ήταν μια έξυπνη κίνηση του προπονητή του Άρη να βάλει από την άλλη πλευρά τον Χαβιετό, ώστε να πλαγιοποιήσει, να αλλάξει, ώστε να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, διαβάζοντας λίγο και τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Που ο ΠΑΟΚ, ο προπονητής ο Σάντος, έβαλε πολύ σωστά δύο πολύ γρήγορα παιδιά να κλείσουν την πλευρά την δεξιά του Άρη. Θα δούμε στην πράξη τι γίνεται. Στο ελεύθερο ο Φερνάντες, συνέχεια στον αγώνα, λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο εδώ στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης, απευθείας μετάδοση της ΝΕΤ, το ντέρμπι της πέμπτης αγωνιστικής στη Θεσσαλονίκη ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Μπαϊάνο για τον Κωνσταντινίδη, ο Μπαλάφας. Ο Μπαλάφας για τον Λάκη. Ο Μπαϊάνο πήγε να δώσει στον Μελίση, υπόδειξε από τον βοηθό εκεί. Θα σταματήσει το παιχνίδι ο Κάκος. Να ο Μελίσης, κεντρικός αμυντικός έως τώρα. Δεξί μπακ σήμερα.
πολύ σύνθετος και ικανός ποδοσφαιριστής. Είναι πολύ ευχάριστο για ένα ποδοσφαιριστή να μπορεί να παίζει σε όλες τις θέσεις της άμυνας και διευκολύνει και την ομάδα αλλά και τον προπονητή, ώστε να δίνει κάποιες λύσεις που πράγματι ο ΠΑΟΚ στο συγκεκριμένο παιχνίδι σου δεν έχει πάρα πολλές λύσεις. Ο Κνόλ θα αφήσει και το πλάγιο είναι υπέρ του Άρη, υπέρ του ΠΑΟΚ, με την παλιά που έγινε από την πλευρά του Άρη. Ήταν ο Μάρκο Αουρέλιο που έψαξε τον Κόκε. Στο πλάγιο είναι ο Μελίσης. Ο Βαγγελής έκανε την κεφαλιά. Κέρδισαν οι κηπεδούχοι. Ο Κάλβο έδωσε για τον Αουρέλιο. Και ένα πλάγιο με τον Βαγγελή που πήγε να καλύψει εκεί την άμυνά του. Ο Μπάγεβιτς στον πάγκο του Άρη. Ο Ίβιτς. Ο Νάτσο Γκαρσία θα δει τον Χαλκιά. Δεν μπόρεσε, είχε βγει η μπάλα όταν έκανε την κεφαλιά ο Αουρέλιο και πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ. Να πάμε σύντομα στους δύο συνάδελφους. Πρώτα στον Άκη Ακίμοβλου. Άκη. Δεν είναι ικανοποιημένος ο Φερνάντο Σάντος από την αμυντική συμπεριφορά των παιχτών του. Έχουν δώσει αρκετές τιμένες φάσεις στον αντίπαλο έξω από την περιοχή, δημιουργώντας κινδύνους για τον ΠΑΟΚ. Τον ζητάει από τους παίκτες που βρίσκονται μπροστά, τον Εξωτελόπλο Λουλάκη και τον Ευαγγελή, να κρατούν τις θέσεις τους και να μην, όπως το χωρούν πάρα πολύ, να μένουν ψηλά και να πιέζουν. Με τον Κάλβο, ο Άρης έχει την μπάλα. Να ο Χαβίτο που δεν έχει φανεί ως τώρα. Πήγε δυνατά πάνω τον Μπαλάφας. Κέρδισαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Χριστοδουλόπουλος με τον Λάκη. Ο Μπαϊάνο έχει τώρα την μπάλα. Και βλέπει τον Λάκη, πήγε να του περάσει την παλιά. Κάτι που δεν ήταν εύκολο. Ο Ρονάλντο σταμάτησε την μπάλα. Ο Χαβίτο με τον Χαραλάμπους. Κέρδισε ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Μπήκε στη φάση ο Νέτο και κάνει φάουλο ο Βραζιλιάνος. Πάμε να ακούσουμε και τον Τάσο Πακλατζή. Τάσο. Ο Μπάγκεβιτς είναι όρθιος από την έναρξη του αγώνα. Δυσανασχέτησε σε μία-δύο περιπτώσεις όταν οι παίκτες του έκαναν το αβίαστο λάθος. Και αυτό που φωνάζει για τους λέει είναι κάτω η μπάλα, πιο σίγουρα και καλή κυκλοφορία. Μάλιστα. Αυτά τα νεότερα από τους πάγκους με τον Ντούσκο Μπάγκεβιτς και τον Φερνάντο Σάντος, τους δύο προπονητές που δίνουν τη δική τους μάχη. Έτσι. Και είναι ο Αουρέλιο που έδιωξε την μπάλα, ο Κάλβο. Με τον Μελίση εκεί η κεφαλιά από τον αμυντικό του ΠΑΟΚ. Είναι πλάγιο υπέρ του Άρη καθώς δεν πρόλαβε ο Βασίλης Λάκης. Η κεφαλιά από τον Μπαλάφα. Φάουλ δίνει ο Κάκος. Εκτέλεσε ο Ίβιτς. Ο Κάλβο πάλι ο Ίβιτς. Ο Χαβίτο. Ο Κόκε. Και ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Χριστοδουλόπουλο. Μπαϊάνο. Δεν θα προλάβει ο Χαραλάμπους αυτή τη μακρινή παλιά από τον Βραζιλιάνο. Ο Χαβίτο εκεί με τον Κωνσταντινίδη. Ορφανός που έδιωξε. Στο πλάγιο ο Νέτο. Ο Ίβιτς σε 13 λεπτά έχουν γίνει 12 φάουλ στον αγώνα. Ενδεικτικό και αυτό ότι σταματάει πολύ ο ρυθμός. Ο ΠΑΟΚ κοιτάει να διαβάσει πιο πολύ τον Άρη, να κλείσει τους διαδρόμους, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Άλλο ένα φάουλ από τον Χαβίτο. Και φυσικά αυτό έχει επιφέρει λίγο κνευρισμό στην ομάδα του Άρη, που δεν μπορεί να κάνει σωστή κυκλοφορία της μπάλας, διότι μαρκάρουν πάρα πολύ στενά και είναι και γρήγορη η αμυντική του ΠΑΟΚ μέχρι αυτή τη στιγμή που βλέπουμε, και έτσι έχει επέστρεψε ένα άγχος στην ομάδα του Άρη. Γι' αυτό βλέπουμε και τα πολλά φάουλ. Κεφαλιά από τον Παπαδόπουλο σε λίγο, 15 λεπτά παιχνιδιού στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Κνόλ ψάχνει τον Λάκη. Η κόντρα ευνόησε τους παίκτες του Άρη, τον Αουρέλιο, στην συγκεκριμένη φάση και το πλάγιο για τους γηπεδούχους. Η μπάλα πήγε στο Ρονάλντο και τώρα είναι ο Παπαδόπουλος. Ο Γκαρσία που έδωσε στον Ρονάλντο. Οι δύο τερματοφυλάκες δεν έχουν αισθανθεί
ιδιαίτερη πίεση. Έως τώρα εκείνη η φάση στο 5 λεπτό και παλιά του Κόκε. Εκτός από τις δύο στιμένες μπαλιές που πράγματι μπορεί να δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα, τίποτα άλλο δεν έχουν καμία ιδιαίτερη πίεση. Νάτσο Γκαρσία για τον Άρη, έδωσε στον Ίβιτς. Ο Ίβιτς για τον Χαβίτο. Η προβολή εκεί από τον Χαραλάμπους. Κυνηγάει ο Χαβίτο στη φάση ο Κόκε. Στηρίζει όμως ο Κάκος. Δείχνει σέντρα 1-0 ο Άρης με τον Σέρχιο Κόκε. Πανηγυρισμοί για τους παίκτες του Άρη εδώ και τους φιλάθλους. Πράγματι ευνοήθηκε η επιθετική του Άρη. Η άμυνα του ΠΑΟΚ δεν αντέδρασε σωστά, δεν μπορούσε να διώξει την μπάλα και έτσι κάποιες κόντρες ευνοήσανε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο θέλει και τύχη. Είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Πράγματι ο Άρης αυτή τη στιγμή προηγείται 1-0. Με έναν άνθρωπο που νομίζω έχει ένα σκοράρι από πέρσι. Ένας δεινός σκόρερ που έδειξε ότι ξέρει να βάζει γκολ. Πρώτο γκολ του Κόκε στο φετινό πρωτάθλημα. Δείτε πάλι από την παλιά του Ίβιτς για τον Χαβίτο. Η προβολή από τον Χαραλάμπους. Οι κόντρες εκεί ευνοούν τελικά τους παίκτες του Άρη και από κοντά με πλασέ. Ο Κόκε κάνει το 1-0. Ακολούθησε τη φάση ο Κάκος. Δείτε πάλι ο διαιτητής γιατί πλησίασε πολύ. Έδειξε τη σέντρα εδώ στο σώμα του Χαβίτο η μπάλα και από τον Κόκε με το πλασέ το 1-0. Και άλλη μια φορά το γκολ από τον Νάτσο Γκαρσία. Ο Βλάνταν Ίβιτς. Ο Χαβιέ Χαβίτο. Πήγε ο Ηλίας Χαραλάμπους εκεί. Ο Κνόλ έδιωξε πάνω στον στο συμπαίκτη του για να φτάσει η μπάλα τελικά στον Κόκε και να γίνει το 1-0. Στο 16ο λεπτό του αγώνα άνοιξε το σκόρ με το γκολ του Σέρχιο Κόκε. Θέλω να πιστεύω Γιώργο ότι θα κατελέψει το παιχνίδι, διότι ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος τώρα να ανοίξει τα χαρτιά του, να παίξει πιο ελεύθερα, να κάνει επιθέσεις και να κυνηγήσει κάτι καλύτερο. Διότι με αυτό το ρυθμό που πήγαινε δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να αντέξει όλο το παιχνίδι. Γύρισε την μπάλα ο Κωνσταντινίδης για να διώξει ο Ρονάλντο από την άμυνα του Άρη, ο Μπαλάφας. Ο Κωνσταντινίδης, ο Νέτο, έδωσε στον Νεμπεγλέρα η παλιά από τον Παπαδόπουλο για να φύγει η μπάλα. Κερδίζει ο Νάτσο Γκαρσία, αποφεύγοντας τον Μπαϊάνο. Κάλβο. Μάρκο Αουρέλιο. Θα διώξει ο Κνόλ εκεί που είναι μόνο ο Παπαδόπουλος. Η κεφαλιά από τον Κάλβο, ορφανός. Κεφαλιά από τον Παπαδόπουλο, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο Παντελής Κωνσταντινίδης έχει την μπάλα. Κάνει φάουλ στον Χαβίτο. Ήταν κοντά ο Κάκος, όπως είναι κοντά σε όλες τις φάσεις. Είδε την ενέργεια του Κωνσταντινίδη. Εδώ είναι το γκολ από την παλιά του Ίβιτς. Χαβίτο, η προβολή του Χαραλάμπους, μπαίνει στη φάση ο Κνόλ. Η κόντρα στον Χαβίτο, πάσα με αυτόν τον τρόπο για τον Κόκε. 1-0. Ο Άρης στο 16ο λεπτό του αγώνα. Η κεφαλιά από τον Παπαδόπουλο και πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ που, όπως είπε πριν από λίγο και ο Τάκης Νικολούδης, είναι υποχρεωμένος πλέον. Καθώς είναι πίσω στο σκόρ να βγει μπροστά. Ακόμη πιο μπροστά γιατί όχι ότι ήταν κλεισμένος. Όχι, δεν ήταν κλεισμένος. Στα πρώτα 15 λεπτά. Απλώς παρακολουθούσε τον Άρη. Ο Χαβίτο. Έχει εκεί τον χώρο, βλέπετε, βγάζει μια σέντρα από την άλλη πλευρά για τον Κάλβο. Πρόλαβε αυτός, γύρισε για να γίνει κεφαλιά από τον Ορφανό και να φύγει μπάλα μπροστά από την εστία. Του πάω Κομπαϊάνο που έδωσε για τον Βαγγελή. Μια χωρίς καμία τύχη από τον Βαγγελή. Παπαδόπουλος για το Ρονάλντο. Ο Νεπεγλέρας που έδωσε στο Νέτο. Παπαδόπουλος. Μπάλα στον Αουρέλιο που απέφυγε τον Μπαϊάνο. Νέτο. Αλλάζουν πολλές μπαλιές τώρα οι παίκτες. Πραγματικά καλή κυκλοφορία ο Άρης, άλλωστε το ξέρουμε όλοι αυτό. Εδώ και δύο χρόνια
Ένα πράγμα που διακρίνει το Άρης είναι για την πολύ καλή του κυκλοφορία και που αρέσει στον φιλάθλο που βλέπει ποδόσφαιρο. Πράγματι είχε εντυπωσιάσει και πέρσι και συνεχίζει και φέτος. Βατιά παλιά από τον Ορφανό, η κεφαλιά από τον Λάκη, εκεί που είναι ο Ρονάλντο. Κατοχή μπάλας βλέπετε 62% για τους γηπεδούχους του Άρη, στο 38% είναι ο πρόβλημα. Πράγματι για ένα ντέρπι είναι πάρα πολύ υψηλό το ποσοστό του Άρη και χαμηλό του ΠΑΟΚ. Ο Χαβίτο, αλλά είναι πιο κοντά στην μπάλα. Ο Ορφανός, η μπάλα που θα φτάσει στον Φερνάντες, λάθος από τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Ο Ίβιτς θα κάνει και αυτός λάθος. Μπήκε στη φάση ο Μπαϊάνο. Εδώ ο Βραζιλιάνος. Το πλάγιο εκτελέστηκε από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ορφανός. Τώρα ο Μελίσης. Λάκης. Βαγγελής. Μπαλάφας. Η παλιά για τον Μελίση. Πιο κοντά στην μπάλα ο Ρονάλντο. Παραχωρεί το πλάγιο. Σέντρα από τον Λάκη. Έχει βγει η μπάλα και είναι out. Την ανάλυση του μεγάλου αγώνα μπορείτε να την παρακολουθήσετε στην Αθλητική Κυριακή απόψε από τις 10 το βράδυ και μετά, καθώς και εκτεταμένα στιγμιότυπα, ρεπορτάζ και συζήτηση για τον αγώνα που γίνεται στη Βέρεια ανάμεσα στην ομάδα της Μαθίας και τον Παναθηναϊκό. Η βαθιά παλιά από τον Παπαδόπουλο που έψαξε τον Κόκε. Η κεφαλιά από τον Κνόλ. Μελίσης. Άλλο ένα λάθος. Πολλές λανθασμένες μεταβιβάσεις από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, ιδιαίτερα μετά το 1-0. Γκαρσία για τον Ίβιτς. Ο Μπαϊάνο έδωσε για τον Μπαλάφα. Χριστοδουλόπουλος. Φάουλ από τον Παπαδόπουλο στην μονομαχία με τον διεθνή της ομάδας των Ελπίδων. Πράγματι σωστά κράτησε την μπάλα, διότι ήδη θα ήταν offside το συμπαίκτης του και κέρδισε ένα φάουλ. Εδώ είναι το φάουλ που κάνει ο Παπαδόπουλος στον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Φάουλ που εκτελέστηκε. Ορφανός. Βγαίνει ο Χαβίτο. Δεν ήταν καθόλου σίγουρη η πάσα από τον Ορφανό που πάει τώρα να διορθώσει. Έχει αντίπαλο εκεί τον Χαβίτο και του κάνει φάουλ. Άλλο ένα φάουλ στον αγώνα από τα πολλά. Ο Χαβίτο εδώ πρωταγωνιστή στη φάση του γκολ. Ο Ισπανός. Πράγματι ήταν μια πολύ καλή πάσα, αν δεν κάνω λάθος, του Ίβιτς προς τον Χαβίτο. Και από εκεί και πέρα είδαμε ότι γίνανε κάποιες κόντρες ώστε να επινοηθεί πράγματι. Οι οδηγίες από τον Ντάνι Φερνάντες και το εκτέλεση του φάουλ από τον Μάρκο Αουρέλιο μαζί με τον Νέτο. Νέτο τελικά αφήσει για να εκτελέσει. Ο Αουρέλιο κατέβασε την μπάλα. Ο Φερνάντες και συνέχεια στον αγώνα από τον Πορτογάλο goalkeeper που έχει γεννηθεί πάντως στο Edmonton του Καναδά. Να δώσουμε το λόγο στον Τάσο Πακλατζή. Ναι, πριν από δευτερόλεπτα ο τέταρτος διαιτητής, ο κ. Πολατιάν, έκανε συστάσεις στον Μπάγεβιτς επειδή φωνάζοντας στα δύο αμυντικά του χαφ, τον Εμπεγλέρα και τον Νάτσο, μπήκε μέσα στο γήπεδο, δεν είναι ικανοποιημένος, παρά το 1-0, όταν πήγε τον γκολ έκατσε στον πάγκο, το χάρηκε ασφαλώς, αλλά δεν είναι ικανοποιημένος από την κυκλοφορία της μπάλας. Πιστεύει ότι οι παίκτες του πρέπει να ανεβάσουν το ρυθμό, να δώσουν πιο σίγουρες πάσες και γι' αυτό πολύ, πολύ συχνά κάνει παρατηρήσεις σε έντονο ύφος. Είναι ένα παιχνίδι που έχει πολλά φάουλ. Κίτρινη τώρα για τον Δημήτρη Ορφανό, γιατί μετά το φάουλ το οποίο χρεώθηκε, κάτι είπε εκεί στον διαιτή. Εδώ είναι ο Μπαλάφας. Ο Ορφανός είδε την πρώτη κάρτα του αγώνα. Αν πρέπει να κάνω μια κριτική, νομίζω ότι ήταν πολύ τραβηγμένη, διότι μπορούσε να την αφήσει ο Ορφανός η μπάλα και να πάει προς τα πίσω. Γύρισε την μπάλα όχι στη σωστή θέση, δεν είναι υποχρεωμένος να γυρίσει την μπάλα ακριβώς εκεί που είναι το φάουλ, διότι στο κάτω-κάτω δεν την διεκδικούσε καν, την πήγε να την πάρει κανείς. Ίσως ήταν λίγο τραβηγμένη η κίτρινη κάρτα προς τον Ορφανό. Από τον διαιτή Κάκο. Το φάουλ για τον Άρη Χαβίτο και Νέτο κοντά στην μπάλα. Ο Κωνσταντινίδης με τον Χριστοδουλόπουλο. Τώρα είναι μόνο ο Χριστοδουλόπουλος. Ο Νέτο που έβγαλε την σέντρα πάει τώρα να κάνει την κεφαλιά. Παπαδόπουλος. Άλλη μια κερδισμένη μάχη του Παπαδόπουλου με τον Χριστοδουλόπουλο.
πράγματι εξελίσσεται σε ένα πολύ καλό παίχτη, γιατί τον έχω δει και μικρό στα πρώτα βήματά του που έπαιξε και μπακ κάποιες φορές και ήταν πολύ λίγος. Εν τούτης με τη δουλειά και με την προσπάθεια αυτό το παιδί μέρα με την ημέρα είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και πιστεύω θα ανέβει κι άλλο, γιατί έχει όλα τα στοιχεία θετικά επάνω του ώστε να μπορεί να ανέβει ακόμη πιο ψηλά. Ο ΠΑΟΚ με τον Χαραλάμπου, συμπάλα στον Βαγγελή. Εδώ τα φάουλ 17 είναι ο συνολικός αριθμός, 7 για τους παίκτες του Άρη, 10 για τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ. Ο Κνόλ με τον Λάκη άλλαξε την μπάλα, ο Ολλανδός θα επιχειρήσει άλλη μια βαθιά παλιά. Ο Βαγγελής για τον Κωνσταντινίδη. Αποτελεσματική και σε αυτή την περίπτωση παρέμβαση του Παπαδόπουλου και ο Άρης ξεκινάει επίθεση με τον αρχηγό του, τον Κώστα Νεμπεγλέρα. Η μπάλα πήγε στον Χαβίτο. Νέτο. Παπαδόπουλος. Για τον Κάλβο, η κεφαλιά που γίνεται εκεί από τον Μελίση. Μπαγιάνο. Δεν σιγούρεψε την πάσα και είναι ο Κάλβο που κέρδισε για να δώσει στον Ρονάλντο. Παπαδόπουλος. Αυτές οι βαθιές μπαλιές ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά έχουν φέρει αποτέλεσμα, αλλά εδώ που γίνεται το λάθος. Κακή συνεννόηση, ο Φερνάντες με τον Μελίση βγήκε από την περιοχή ο τερματοφύλακας. Ενδεικτικό της ψυχολογίας ακριβώς, νομίζω. Δεν είναι καλά ψυχολογικά όλη η ομάδα. Εδώ είναι η φάση. Δεν μπορούν να κρατήσουν καθόλου την μπάλα και αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ, πολύ άσχημη θέση. Πρέπει να τον προσέξουν και πάρα κάρτα πολύ. Κάρτα για τον Ντάνι Φερνάντες. Νομίζω αν έδειξε κάρτα, αυτή είναι σωστή κάρτα. Η προηγούμενη όχι. Εδώ ο τερματοφύλακας, ναι, η δεύτερη κάρτα στον αγώνα και αυτή για παίκτη του ΠΑΟΚ. Μετά τον Ρφανό. Βλέπετε σε ποιο σημείο έχει στηθεί η μπάλα για να εκτελεστεί αυτό το φάουλο. Ο Κάλβο είναι εκεί, είναι και ο Κόκε. Ενώ είναι δύο οι παίκτες του ΠΑΟΚ που έχουν κάνει το τείχος. Εκτέλεσε ο Κόκε. Μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Νομίζω ότι έχουμε δει πέρσι ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Κόκκι σε κάποιο παιχνίδι, δεν μπορώ να θυμηθώ, από την ίδια γωνία και έχει σκοράρει. Εδώ είναι η εκτέλεση από τον Ισπανό. Βλέπετε η μπάλα θα περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Άλλη μια φάση για τον Άρη από φάουλ, αποτέλεση φάουλ στο 28ο λεπτό. Κεφαλιά από τον Νάτσο Γκαρσία. Ο Μπαλάφας κέρδισε την ένα αέρια μονομαχία με τον Ίβιτς. Μπάλα φτάνει στον Νέτο. Αυτός πίσω στον Παπαδόπουλο. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Αουρέλιο. Και πλάγιο υπέρ του Άρη. Πάμε να ακούσουμε τον Άκη Ιωακίμογλου. Η έκφραση του Φερνάντο Σάντος ήταν χαρακτηριστική για αυτό που ήταν νωρίτερα. Γίνονται που γίνονται αρκετά λάθη μεταβιβάσει στον ΠΑΟΚ από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Όταν είδε και αυτή την λάθος συνεννόηση και τέτοια πεταριώδη λάθη σαν αντέρβι, έκλεισε τα μάτια του Πορτογάλος προπονητής που σκέφτεται τι πιθανές λύσεις έχει για να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του. Ναι, ο Σάντος που έχει στον πάγκο τον Γκλεν Σάλμον, τον Νοτιοαφρικανό, ο οποίος ξεκίνησε τα τέσσερα προηγούμενα παιχνίδια πρωταθλήματος, ήταν βασικός, σήμερα είναι στον πάγκο. Είναι ο Ηλιάδης, ο Μουμίν, ο Γεωργιάδης, ο Ήλιεφ, ο Βρίζας και ο τερματοφύλακας Κυριακίδης. Η αναπληρωματική για τον ΠΑΟΚ. Μια και λέγαμε για πιθανές εναλλακτικές λύσεις από την πλευρά του Σάντος. Έχει αρκετή εμπειρία δηλαδή στον πάγκο ΠΑΟΚ με Βρίζα, Γεωργιάδη. Εγώ πιστεύω σαν αρχή πήγε να το ξεκινήσει στη δύναμη, στο τρέξιμο, στην προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ ώστε να ανταπεξέλθει τη τεχνική του Άρη. Δυστυχώς δεν του βγήκε αυτό το πλάνο. Φυσικά υπάρχει ο Γεωργιάδης, υπάρχει ο Βρίζας, υπάρχουν και άλλα παιδιά που ίσως μπορέσουν με κάποιες αλλαγές να φτιάξουν λίγο καλύτερο τον ΠΑΟΚ. Και περιμένω και από τον Βαγγελή, αν το λέω σωστά, ο οποίος είναι ένας καλός χαφ, να ανέβει λίγο, διότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει στο παιχνίδι. Και αυτό ίσως είναι ακόμη αρνητικό για τον ΠΑΟΚ. Ο Χριστοδουλόπουλος συνδυάστηκε εκεί με τον Μπαγιάνο. Γίνεται φάουλ. Το κερδίζει ο Βραζιλιάνος από τη μονομαχία του με τον Κάλβο. Εδώ ο Τόνι Κάλβο, ο μικρότερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής του τέρμπι, γεννημένος τον Μάρτιο του 87. Πράγματι, Γιώργο, είχαμε προαναφέρομαι και πιο μπροστά ότι πράγματι είναι ένα παιχνίδι με πολλά νέα παιδιά. Δηλαδή, διαβάζω εδώ τις εντεκάδες ομάδες ηλικιακά και βλέπουμε πάρα πολλά νέα παιδιά και είναι πολύ ευχάριστο αυτό.
Ο ΠΑΟΚ έχει δύο 86άριδες, Χριστοδουλόπουλο και Μπαλάφα. Ακριβώς. Εκτελέστηκε το φάουλ. Η κεφαλιά που έγινε από τον Μπαλάφα. Δεν φεύγει η μπάλα. Ο Μπαλάφας και 1-1. Ο ΠΑΟΚ σοφαρίζει. Ο Μπαλάφας με μια διπλή προσπάθεια. Εδώ πανηγυρίζει τον γκολ. Εξαιρετικό το σουτ που έκανε. Δεν μπόρεσε να σταματήσει την μπάλα ο Χαλκιάς. 1-1 ο ΠΑΟΚ στο 30 λεπτό του αγώνα. Ο Σωτήρης Μπαλάφας πηγαίνει στον πάγκο της ομάδας. Άκη, σε ακούμε. Το αφιέρωσε μάλλον στον Γιώργο Γιουργιάδη, τον οποίο αγκάλιασε. Το είδαμε. Το είδαμε το στιγμιότυπο. Εδώ είναι η εκτέλεση φάουλ λοιπόν. Η πρώτη κεφαλιά από τον Μπαλάφα. Γίνεται μια κόντρα ο Ρονάλντο με τον Νάτσο και τελικά το σουτ που κάνει με το δεξί. Τσίπησε την μπάλα πράγματι. Από και από εκεί και πέρα πάλι γίναν κάποιες καραμπόλες. Ναι, θυμίζει λίγο το 1-0. Ακριβώς, όπως το πρωτοκόλλο έτσι και αυτό. Εδώ τελειώνει τη φάση. 1-1 ο ΠΑΟΚ με τον γκολ από τον Μπαλάφα. Και άλλη μια φορά. Να δούμε καλύτερο το ποδόσφαιρο. Ο Άρης θα προσπαθήσει περισσότερο. Και ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει λίγο ψυχολογικά. Οπότε πιστεύω θα παιχτεί ακόμη καλύτερο ποδόσφαιρο. 1-1 με το σούτ από το ύψος του πέναλτι του Σωτήρη Μπαλάφα. Λέγαμε για τους πιτσιρικάδες. 21 ετών ο Μπαλάφας. Εδώ ο παίκτης που έκανε πριν από λίγο το 1-1. Έχουμε δύο γκολ λοιπόν στο πρώτο ημίωρο του αγώνα. Και να δούμε τι άλλο επιφυλάσσει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης που παρακολουθείται απευθείας από την ΕΤ. Οι τελικές προσπάθειες για τις δύο ομάδες δεν είναι πολλές. 4 για τον Άρη, μία λιγότερη για τον ΠΑΟΚ. Τελέστηκε το πλάγιο, η κεφαλιά που έγινε από τον Χαβίτο, ορφανός στη φάση. Σίγουρα ψυχολογική ένεση αυτό το γκολ για τους παίκτες. Πράγματι και πιστεύω, όπως έτσι είπαμε, ότι θα παιχτεί καλύτερο ποδόσφαιρο τώρα, διότι και ο Άρης θα δίνει τις προσπάθειες και ο ΠΑΟΚ θα διαπιστώσει ότι μπορεί να δημιουργήσει και άλλα προβλήματα στον Άρη, οπότε ας ελπίσουμε να δούμε πιο καλό ποδόσφαιρο. Στο πλάγιο ο Αουρέλιο για τον Κόκε, έχει αντίπαλο εκεί τον Κνόλ, κέρδισε ο Ολλανδός. Κρατάει την μπάλα ο Κνόλ. Το λάθος από τον Μπαϊάνο. Ο Κόκε που έδωσε για τον Κάλβο. Και κερδίζει κόρνερ, καθώς κάλυψε εκεί ο Μπαλάφας στη σέντρα του Κάλβο. Ο Άρης κερδίζει αυτό το κόρνερ από λάθος που έκανε αρχικά ο Μπαϊάνο. Και πήγε να το εκτελέσει. Θα το κάνει σε λίγο ο Κάλβο αυτό το κόρνερ στο παιχνίδι. Κεφαλιά από τον Χριστοδουλόπουλο για να πάρει μπάλα πολύ ύψος. Κατέβασε τώρα την μπάλα ο ίδιος ο Χριστοδουλόπουλος. Ο Λάκης. Τα κουνάκια από τον Μπαϊάνο για να διώξει ο Νέτο. Και η μπάλα φτάνει στον Φερνάντες. Δείτε πάλι τον γκολ, εκτελεί ο Βαγγελής. Η κεφαλιά του Μπαλάφα. Η δεύτερη προσπάθεια από τον ίδιο παίκτη για να γίνει το 1-1 στο 30 λεπτό του αγώνα. Απλώς πήγε η μπάλα στο Ρονάλντο, δεν έκανε απόκριση, απλώς χτύπησε η μπάλα, οπότε πήγε σαν πάσα στον παίκτη του ΠΑΟΚ. Φλυδιάστηκε. Ακριβώς. Εδώ είναι ο Βαγγελής, ο εκτελεστής του φάουλ στη φάση του 1-1. Εδώ σε μια μονομαχία με τον Νέτο έκανε φάουλ. Τον Αουρέλιο. Αφού έσκασε η μπάλα, μετά ήταν πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Ένα πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ. Εδώ ο Λάκης που γύρισε να βοηθήσει την άμυνά του. Ο Γκαρσία που έδωσε για τον Ρονάλντο. Κακή συνεννόηση με τον Χαβίτο. Τώρα ψυχολογικά έχει μια επίδραση για τον Χαβίτο. Είναι ένας παίκτης, είναι γρήγορος και προσπαθεί να τα κάνει όλα σε έκρηξη. Οπότε εκεί γίνεται και το λάθος. Ο Παπαδόπουλος που ελέγχει την μπάλα. Δόθηκε το φάουλ που έκανε ο Παντελής Κωνσταντινίδης στον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Συνέστησε ψυχραιμία ο κάκος.
Όχι, το κρατάει πολύ καλά το παιχνίδι, είναι κοντά στις φάσεις. Το παρακολουθεί σωστά. Εδώ ο Χριστοδουλόπουλος πέφτει πάνω στον Νέτο, κάνει φάουλ. Μπάλα θα πάει λίγο πίσω για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. 35 λεπτά, 1-1 ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Συνάντηση της πέμπτης αγωνιστικής της Super League. Και σας θυμίζω ότι στις 10 ξεκινάει η Αθλητική Κυριακή με όλα τα μεγάλα γεγονότα του Σαββατοκύριακου και το μεγάλο βάρος βεβαίως στην πέμπτη αγωνιστική της Super League με τους αγώνες που έγιναν χθες, σήμερα γίνονται αυτή την ώρα, αλλά και όλα τα μεγάλα, επαναλαμβάνω, αθλητικά γεγονότα του διημέρου. Ο Άρης με τον Ρονάλντο που πήρε την μπάλα από τον Παπαδόπουλο. Είμαστε πια στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου μέρους. Η κεφαλιά από τον Κνόλ. Ο Ρονάλντο έπεσε πάνω στον Μπαλάφα κάπως άσχημα. Συνεχίζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, σηκώθηκε τελικά ο Μπαλάφας. Είναι ο Λάκης που πήρε την παλιά από τον Μπαϊάνο. Πολύ καθαρή η προβολή εκεί από τον Γκαρσία που κέρδισε την μπάλα. Δείτε εδώ πως έκοψε την μπάλα ο Νάτσο Γκαρσία. Έχουμε την πολύ όμορφη φάση. Παπαδόπουλος ψάχνει τον Κόκε. Ο Κνόλ την κεφαλιά. Κάλβο. Ο Κάλβο έχει αντίπαλο εκεί τον Μελίση. Πάει να καλύψει ο Μπαλάφας. 2-1-2-1 και από τον Μπαλάφα το πλάγιο. Εδώ ο παίκτης που έκανε το 1-1 στο 30 λεπτό. Εκτέλεσε ο Κάλβο. Φάουλ τώρα του Μπαλάφα πάνω στον Ίβιτς. Άλλη μια στιγμένη φάση για τον Άρη στη γωνία εκεί της περιοχής. Οι οδηγίες από τον Φερνάντες σε δύο συμπαίκτες του, τον Μπαϊάνο και τον Βαγγελή που είναι στο τείχος. Ο Κάλβο έχει αναλάβει την εκτέλεση του φάουλ. Εκτελεί ο Κάλβο πάνω στον Βαγγελή, πάνω στο τείχος. Νέα σέντρα από τον Ισπανό, κεφαλιά από τον Μπαλάφα για να φύγει η μπάλα από τον Χαραλάμπο, συγγνώμη. Και ο ΠΑΟΚ στην αντεπίδεση με τον Χριστοδουλόπουλο. Κρατάει γιατί ο Λάκης είναι ξεχασμένος, είναι σε θέση offside. Κάνει την μπάλα. Okay. Πάντα ο Κόκε έχασε το κοντρόλ και κέρδισαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Μπαλάφα. Κωνσταντινίδης. Από τον Νεμπεγλέρα η μπάλα πάει στον Ρονάλντο. Αουρέλιο. Τελικό αποτέλεσμα στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός κοντά Ξάνθη 2-1. Αγώνας. Και μεγάλη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης στο Ηράκλειο. 3-0 τον Όφη. Με τελικό το αποτέλεσμα. Σέντρα από τον Νέτο. Η κεφαλιά του Κνόλ. Χαραλάμπους φαίνεται να ελέγχει την μπάλα. Κλείνει ο Νέτο. Χριστοδουλόπουλος. Βγήκε η μπάλα, είναι πλάγιο υπέρ του Άρη. Νέο πλάγιο. Ο Αστέρας μας έκανε δύο μεγάλες εκπλήξεις. Παναθηναϊκό, Όφη. Ναι. Δύο συνεχόμενες νίκες. Άρα η απόδοση, η καλή με τον Παναθηναϊκό έχει κάποια συνέχεια και αυτό είναι καλό για επαρχιακές ομάδες, νέες ομάδες που παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Και δίνουν ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Ακριβώς. Σε τελική ανάλυση. Ο Άρης με τον Κάλβο έδωσε τον Κόκε. Πάλι ο Κάλβο, κοντά του είναι ο Μελίσης. Έβγαλε την σέντρα ο Ισπανός, κεφαλιά του Ίβιτς.
Εδώ ο Σέρβος, μέσος του Άρη, αποκλήθηκε την τελευταία στιγμή της μεταγραφικής περίοδου. Εδώ είναι το 1-0 στο 16ο λεπτό από τον Κόκε. Και η απάντηση του ΠΑΟΚ μετά την εκτέλεση φάουλ από τον Μπαλάφα έγινε το 1-1 στο 30ο λεπτό. Πράγματι, γύρω να πούμε κάτι για τον Ίβιτς. Έδειξε εδώ ότι στον Άρη ξαναγεννήθηκε, διότι στην ΑΕΚ δεν είχε τη μεγάλη συμμετοχή, δεν μπόρεσε να δώσει αυτά που μπορούσε και πράγματι στον Άρη έχει γίνει ηγέτης και νομίζω θα βοηθήσει πολύ, γιατί είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Καλός τεχνίτης. Δύο γκολ στο Καφτατζόγλιο έχουμε, Τάκη. Απόλλων Καλαμαριάς Αργοτέλης 1-1 λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και ισοπαλία στη Βέρεια, ανάμεσα στην Βέρεια και τον Παναθηναϊκό. Από το σου του Μπαϊάνο μπλοκάρει την μπάλα ο Χαλκιάς. Είδαμε τι συμβαίνει σε αγώνες που αυτή την ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως και το ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ είναι στο 1-1. Στην Θεσσαλονίκη δηλαδή διεξάγονται δύο αγώνες, αυτή την ώρα είναι και οι δύο στο 1-1. Παπαδόπουλος. Και επίσης και το άλλο παιχνίδι που μας ενδιαφέρει, γιατί η Βέρεια είναι δικό μας κομμάτι. Και αυτή νομίζω είναι θετικό το αποτέλεσμα να είναι ισόπαλο με τον Παναθηναϊκό. Κάλβο. Πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 42ο λεπτό του αγώνα στη Θεσσαλονίκη. 1-1. Άρης ΠΑΟΚ, ο Χαβίτο με τον Ίβιτς, αλλά έφτασε στον Κάλβο, πάλι ο Ίβιτς. Βγήκε η σέντρα από τον Κάλβο για να διώξει ο Ορφανός. Στη φάση ο Γκαρσία, ο Κνόλ με τον Χαβίτο, εκεί ο Κωνσταντινίδης. Λάθη. Η παλιά του Μπαϊάνο για τον Λάκη, που έφυγε πίσω από την γραμμή του κέντρου. Ο Λάκης εξακολουθεί, κυνηγάει την μπάλα με αντίπαλο εκεί τον Ρονάλντο. Απέφυγε ταχύτατα τον Παπαδόπουλο, συνεχίζει ο Λάκης, είναι μόνος. Ψάχνει ένα στήριγμα, κρατάει πάντα την μπάλα και τελικά βγαίνει ο Γκαρσία για να κερδίσει. Το κάνει φάουλ ο Μπαλάφας. Βγάζει κάρτα ο διαιτητής Κάκος. Η τρίτη στον αγώνα, όλες ναι, νομίζω για ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ένα λανθασμένο φάουλ από τον Μπαλάφα, μια κάρτα που δεν έπρεπε να τη δεχτεί, διότι είναι αμυντικός και κινδυνεύεις και με κάποια άλλη κάρτα. Εδώ δεν χρειάζεται ούτε να τραβήξεις, απλώς παρακολουθείς τον παίχτη. Είναι η απειρία, είναι τα 20 χρόνια, τα οποία ακριβώς ενθουσιασμός και τον γκολ και όλα είναι υπέρ του, αλλά δεν πρέπει να τρώνε τόσο εύκολα κάρτες, διότι μπορεί να στοιχήσουν αργότερα. Νέτο. Ο Ρονάλντο στον Παπαδόπουλο. Και λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, πάμε στους δύο πάγκους να ακούσουμε πρώτα τον Άκη Ιωακίμογλου. Οδηγίες από τον Φερνάντο Σάντος προς τον Χρυστοδουλόπουλο να πιέζει, να μένει στη θέση του και να πιέζει τους αμυντικούς του Άρη. Κάτι το οποίο έχει κάνει και νωρίτερα ο Φερνάντο Σάντος. Αυτές είναι οι οδηγίες του προς τους παίκτες που βρίσκονται μπροστά από την μεσαία γραμμή θεωρητικά. Ικανοποιημένος βέβαια από την εξέλιξη του σκορ και περιμένει πλέον βελτίωση και της απόδοσης της ομάδας του. Ο Κωνσταντινίδης έχει την μπάλα, έδωσε στον Βαγγελή. Ο Γκαρσία για μια ακόμη φορά έδωσε εκεί την μάχη, προσπάθησε να σταματήσει αντίπαλο. Ένας από τους αμυντικούς χαφ του Άρη. Είναι ο Κωνσταντινίδης τώρα που δίνει για τον Χαραλάμπους. Έδιωξε ο Ρονάλντο. Η μπάλα πήγε σε αντίπαλο, ορφανός. Την παλιά από τον Μπαλάφα είναι offside ο Λάκης και ακούμε τον Τάσο Πακλατζή. Τάσο. Βλέπουμε εδώ τον Λάκη. Οριακά. Για το offside που καταλογίστηκε. Συνέχεια στον αγώνα. Μας ακούει ο Τάσος Πακλατζής. Βλέπουμε την κατοχή μπάλας για τον Άρη. 15 λεπτά για τον ΠΑΟΚ 9 σε καθαρό χρόνο. Παίχθηκε ποδόσφαιρο. 24 λεπτά δηλαδή από τα 44. Μάλλον λίγο πίσω είμαστε. Ακριβώς. Ο Νέτο είναι εδώ. Τάσο, μας ακούς? Ναι, σας ακούω. Δεν ξέρω αν ακούτε εσείς. Τώρα ναι. Ωραία. Είπαμε και πριν ότι ο Μπάγκεβιτς δεν ήταν ικανοποιημένος από την εξέλιξη και την κυκλοφορία που θέλει των παιχτών του. Είναι συνέχεια όρθιος,
δυσανασχετεί πολλές φορές με τις αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών του, δίνει συνέχεια οδηγίες και αυτό που ζητάει είναι πιο σίγουρες πάσεις. Και από τα δεξιά και από τα αριστερά να ανοίξει το παιχνίδι, δηλαδή από τα άκρα. Τόσο ο Μπάγεβιτς όσο και ο Σάντος θα έχουν ευκαιρία σε πολύ λίγο να δώσουν οδηγίες στους παίκτες τους. Στα αποδυτήρια είμαστε πια στη συμπλήρωση του 45 λεπτού. Τέλος, χωρίς δευτερόλεπτο, σε επιπλέον χρόνο από τον διαιτή Κάκο. 1-1. Πράγματι, ένα παιχνίδι ντέρπι με όλη τη σημασία της λέξης. Και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ακριβώς, και πιστεύω και οι δύο ομάδες προσπαθήσαν με τις δικές τους δυνάμεις. Και ελπίζω στο δεύτερο μήχρονο να δούμε ακόμη καλύτερο ποδόσφαιρο, διότι έχουν τη δυνατότητα και οι δύο ομάδες να κυνηγήσουν την νίκη και να δείξουν στον κόσμο ότι πράγματι είναι δύο μεγάλες ομάδες, οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, οι οποίες σιγά σιγά θα αρχίσουν να πρωταγωνιστούν γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Άρης ΠΑΟΚ 1-1, Κόκκε στο 16, Μπαλάφας στο 30, τα δύο γκολ που σημειώθηκαν σε διάστημα 15 λεπτών, στο δεύτερο 15 λεπτό του αγώνα. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, κυρίες και κύριοι, και σε λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί σας από τη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη αλλαγή στον αγώνα για τον Άρη. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει με την ίδια ενδεκάδα, έτσι Άκη? Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει με τους 11 που άρχισαν τον αγώνα και με τον Λάκη είναι στην σέντρα. Λάκης και Χριστοδουλόπουλος. 1-1, Άρης ΠΑΟΚ στο Κλεάνθη Βικελίδης. Και στην πρώτη επαφή με την μπάλα, ο Παπάσογλου στην κόντρα που έγινε εκεί με τον Μπαλάφα. Φεύγει η μπάλα, out εδώ, το νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα του Άρη, ο Θανάης Παπάζογλου που πήρε θέση του Χαβιέ Χαβίτο, του Ισπανού. Ο Βαγγελής με δύο αντιπάλους κρατάει την μπάλα, ο Ρονάλντο με τον Κόκκε, κερδίζουν οι παίκτες του Άρη. Πάει στην μπάλα ο Μπαλάφας, ο Βαγγελής. Λίγα τετραγωνικά έγιναν αυτές οι μονομαχίες. Και το πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ. Η είσοδος του Παπάζογλου προκαλεί και εσωτερικές αλλαγές στη διάταξη του Άρη. Ο Χαβίτο θα παίξει από δεξιά. Ο Κάλβο θα παίξει από δεξιά εκεί που ήταν ο Χαβίτο. Ενώ ο Κόκκε έρχεται από αριστερά, και είναι στην κορυφή ο Παπάζογλου. Ο νεαρός διεθνής. Είπαμε τα συστήματα αλλάζουν σύμφωνα με το τι κυνηγάς, το τι θέλεις να πετύχεις μέσα στο παιχνίδι. Ακριβώς. Από τον Κνόλ. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ο Άρης να παίζει με τρεις επιθετικούς. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 0-1 στη Βέρεια στο 41ο λεπτό. Σε αγώνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτή την ώρα στην πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ενώ θυμίζω ήταν 1-1 ο αγώνας στο Καφτατζόγλιο ανάμεσα σε Απόλλωνα Καλαμαριάς και Έργο Τέλη. Και παραμένει αυτό το 1-1, όπως με ενημερώνει και ο Γιάννης Δάρας. Λοιπόν, με τον Κάλβο τώρα, που όπως είπαμε πήγε από δεξιά να παίξει, έδωσε στον Ίβιτς. Και είναι ο Νέτο που αλλάζει την μπάλα με τον Ίβιτς. Ο Χριστοδουλόπουλος για τον Μπαϊάνο, που δεν σιγούρεψε την πάσα. Ο Παπάζογλου με τον Ίβιτς. Αουρέλιο. Θέλει να περάσει από δύο αντιπάλους. Ο Βραζιλιάνος κερδίζει κόρνερ. Πολύ καλή προσπάθεια. Ωραία προσπάθεια, όμορφη. Ο Μελίσης ήταν ο παίκτης που σταμάτησε τον Βραζιλιάνο. Δείτε εδώ. Εκτέλεσε ο Αουρέλιο η κεφαλιά από τον Κνόλ. Ο Παπαδόπουλος εκεί με τον Ορφανό που κερδίζει. Νέτο. Σέντρα από τον Νέτο, η κεφαλιά του Παπάζογλου, out. Αυτό που έλεγε πριν ο Τάκης Νικολούδης, ο πρώην διεθνής άσος που μαζί μας σχολιάζει τον αγώνα, μια προσπάθεια να αξιοποιηθεί με τις σέντρες, ένας υψηλός και δυνατός φορ. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να σκοράρει αυτή τη στιγμή. Λίγο πιο καλά ήταν το κορμί του, θα μπορούσε κάλλιστα να σκοράρει. Ήταν στη φάση και ο Κνόλ, ο Ολλανδός αμυντικός. Τον παρεμπόδισε πάρα πολύ καλά. Όσο έπρεπε για να μην κάνει την κεφαλιά όπως θα ήθελε. Εδώ κερδίζει άλλη μια κεφαλιά ο Παπάζογλου. Χριστοδουλόπουλος. Ο Νέτο για τον Κάλβο. Νέτο. Ο Κάλβο. Πάνω στον Ορφανό, ο Νεμπεγλέρας για τον Νέτο.
Λάθος από τον αρχηγό του Άρη, τον Εμπεγκλέρα, βγαίνει ο Χαραλάμπους. Και φάουλ από τον Γκαρσία. Ο Χαραλάμπους είδε ότι δεν υπάρχει κάποιος κοντά του να αλλάξει την μπάλα. Πήρε την πρωτοβουλία να προωθηθεί και αυτό που μπορούσε να κερδίσει ήταν ένα φάουλ. Νομίζω το περισσότερο. Το μεγαλύτερο κέρδος που μπορούσε να έχει. Το φάουλ αυτό για τον ΠΑΟΚ. Δεύτερο γκολ του Απόλλωνα Καλαμαριά στο Καφτατζόγλιο. 2-1 τον Ριγοτέλη στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου. 52ο λεπτό στο Καφτατζόγλιο. Το δεύτερο γκολ για τον Απόλλωνα που κυνηγάει την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ με τον Χριστοδουλόπουλο που δεν μπόρεσε να περάσει εκεί και είναι ένα πλάγιο τώρα υπέρ του Άρη. Να ακούσουμε τον Άκη Ακιμογλου. Άκη. Βρίζας, Ιλιάδης και Γεωργιάδης είναι οι τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ που σκότωσαν για προθέρμανση. Θα δούμε λοιπόν αν θα υπάρξει σύντομα κάποια αλλαγή στα πλάνα του Φέρναντο Σάντος. Ο Αουρέλιο βγήκε πολύ έξυπνα, ο Μπαλάφας που κάνει καλό παιχνίδι. Ο Βαγγελής με τον Μπαϊάνο. Ο Λάκης. Ο Ρονάλντο με το σώμα στη μονομαχία εκεί με τον Βαγγελή. Φάουλ από τον διαιτή Κάκο, εδώ ο Βαγγελής. Και η φάση πριν από λίγο, εδώ βλέπετε με τον δεξιόμο το φάουλ του Ρονάλντο και ευκαιρία για τους παίκτες του ΠΑΟΚ να βγουν μπροστά από μια στιγμένη φάση. Εκτελεστής ο Βαγγελής, όπως και στο 30 λεπτό στη φάση του 1-1. Εκτέλεσε ο Βαγγελής, βγήκε ο Χαλκιάς, η κεφαλιά που έγινε από τον Ίβιτς. Χριστοδουλόπουλος, ο Μπαϊάνο, πέρασε πολύ έξυπνα. Ορφανός ο Κνόλ και η μπάλα στα χέρια του Χαλκιά, ξεχάστηκε εκεί ο Κνόλ και ήταν μια δύσκολη φάση αυτή για την εστία του Άρη από την προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Τελικός παραλήπτης της μπάλας ο Κνόλ. Το σουτ δεν ήταν και δυνατό, ούτε απειλητικό για τον Χαλκιά. Δεν λειτουργήσε η άμυνα σωστά του Άρη, διότι κάποιος παίκτης ξεχάστηκε μέσα και ίσως μπορούσε να δημιουργήσει και πιο μπροστά πρόβλημα. Ναι, στο offside που δεν ήταν. Δεν ήταν ακριβώς. Ναι. Γιατί σταματήσαν οι άλλοι για offside ενώ δεν ήταν. Ο Χαραλάμπους έκανε το φάουλ που αμέσως εκτελέστηκε. Ο Κάλβο με τον Νέτο, η δεξιά πλευρά του Άρη τώρα που αλλάζει. Την μπάλα στον Γκαρσία και τώρα Παπαδόπουλος. Νέτο. Ο Ρονάλντο, μπάλα πήγε πίσω. Ο Γκαρσία που ψάχνει τον Κόκε. Ο Κόκε γύρισε για τον προωθημένο Παπαδόπουλο. Στη φάση ο Μπαλάφας και είναι κόρνερ. Ο Παπαδόπουλος σαν κρυφός κυνηγός εκεί μπήκε σε μια φάση για να διεκδικήσει. Με τον Μπαλάφα αντίπαλο. Και κόρνερ για τον Άρη που είναι το τέταρτο στον αγώνα, ο ΠΑΟΚ δεν έχει εκτελέσει κόρνερ έως τώρα. Εκτελείται από τον Κάλβο. Πέρασε από όλους. Από την άλλη πλευρά η μπάλα, εκεί είναι ο Παπαδόπουλος με τον Μπαϊάνο. Φάουλ κάνει ο Βραζιλιάνος του ΠΑΟΚ. Το καταλογίζει ο Κάκος. Εδώ ο Παπαδόπουλος, πρωταγωνιστής στις δύο τελευταίες φάσεις. Πράγματι είναι ένα παιδί που έχει μεγάλες δυνατότητες, καλή ψυχολογία σε όλα τα παιχνίδια που παρακολουθώ και έχει και καλή επαφή με την μπάλα, οπότε πολλές φορές λειτουργεί και σαν κρυφό σεντρεφόρ ή σαν επιθετικό χαφ. Ο Μάρκο Αουρέλιο έχει πάρει φορά για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Είμαστε στο 53ο λεπτό του αγώνα. Εδώ ο Παπαδόπουλος και Χριστοδουλόπουλος σε αντίθετους τρόπους. Ο ένας αμήνεται ενώ είναι επιθετικός και ο άλλος επιτίθεται ενώ είναι αμυντικός. Εκτέλεσε ο Αουρέλιο. Η κεφαλιά που έγινε πέφτει για να διώξει ο Φερνάντες. Όχι, τελικά η μπάλα έχει φύγει out. Στην κεφαλιά που έγινε από τον Παπαδόπουλο, δείτε. Ο Παπάζογλου. Ο Παπάζογλου ήταν στην εκτέλεση από τον Μάρκο Αουρέλιο. Ναι, ο Παπάζογλου κάνει την κεφαλιά. Πράγματι. Έπεσε ο Φερνάντες και η μπάλα πέρασε έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι. Άλλη μια φορά για να δείτε πώς ακριβώς έγινε η κεφαλιά, καλή από κεφαλιά, τον Παπάζογλου. Πάρα πολύ καλή. Και ήταν λίγο έξω από την εστία του Φερνάντες, του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Δεύτερη αλλαγή σε λίγο για τον Άρη. Τάσο.
Όση ώρα ήταν σε εξέλιξη η προηγούμενη φάση, ο Μπάκεβιτς μέσω του Γερμινέα έδινε οδηγίες στον Ντιόγκο Σιστόν, ο οποίος θα αποτελέσει τη δεύτερη αλλαγή για την ομάδα του Άρη. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ποιος θα βγει. Έχω την αίσθηση ότι θα αποσύρει τον Βλαντανίβιτς. Αλλά δεν είναι βέβαιο αυτό. Περιμένουμε να μάθουμε. Κάλβο. Ο Νεβεγλέρας με τον Νέτο. Και το πλάγιο από τον Χριστοδουλόπουλο με τον Άρη να είναι πιο επιθετικός σε αυτά τα λεπτά. Και επίσης και ο ΠΑΟΚ να, είναι, να έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη έστω στα πρώτα λεπτά αυτά. Στην αμυντική του λειτουργία. Ναι. Κινείται πιο δυνατά. Έχει μεγαλύτερη αυτοεπίθεση. Ο Κνόλ, η μπάλα που πήρε ύψος και θα βγει ο Φερνάντες για να την μπλοκάρει εδώ. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Από τους καλύτερους πέρσι, πολύ εξελίξιμος και μικρός σε ηλικία, έτσι, γεννημένος το Σεπτέμβριο του 83, στα 24, του Ντάνι Φερνάντες. Νέτο. Ο Νεμπεγλέρας που θα κάνει μια βαθιά παλιά ψάχνοντας τον Κόκε. Αυτές οι παλιές, τουλάχιστον στο σημερινό αγώνα, εκτός του ότι είναι δύσκολες, δεν έχουν και τύχη, δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Είτε έγιναν από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Ο Μπάγεβιτς στον πάγκο του Άρη κάτι λέει και στους συνεργάτες του, τον Μπουρουτζίκα και τον Περσία, ενώ κοντά είναι και ο Νίκος Αγγελάκης, ο προηγητής και τώρα γενικός αρχηγός ποδοσφαιρικού τμήματος. Το πλάγιο ή μάλλον το φάουλ είναι για τον ΠΑΟΚ. Μετά το πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου, 56ο λεπτό είμαστε πια, 1-1 στο Κλεάνης Βικελίδης ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Χριστοδουλόπουλος με τον Νέτο. Ο Βραζιλιάνος πρόλαβε, άπλωσε το πόδι και το πρώτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Πιστεύω τα 10 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν το πρώτο ημιχρόνου. Τσάρταν ο Άρης έχει προηγηθεί στο σκορ και οι δύο ομάδες έχουν πιο διάθεση. Και πήγε λίγο αργότερα στο 16ο. Ναι. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ λοιπόν και πηγαίνει να το εκτελέσει ο Λάμπρος Βαγγελής. Πάσο ακόμη δεν έχει αποφασιστεί η δεύτερη αλλαγή, έτσι. Εκτέλεσε ο Βαγγελής και ο Χαλκιάς εύκολα. Δίνει αμέσως συνέχεια, εκεί που είναι ο Μπαγιάνο. Κωνσταντινίδης, ο Νεβεγλέρας για τον Κάλβο. Ο Ισπανός συνεργάζεται με τον αρχηγό του Άρη, φάουλ. Δίνει φάουλ στον Βαγγελή. Διαιτής. Εδώ βλέπετε από αντίθετη λήψη το φάουλ που έκανε ο Βαγγελής στον Νεβεγλέρα και συνέχεια στον αγώνα. Παπάζογλου. Κόκε. Ο Γκαρσία με τον Κόκε. Το σούτ από τον Κόκε. 2-1 ο Άρης. Το δεύτερο γκολ του Άρη από τον Σέρχιο Κόκε, που σε αυτή τη φάση έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα του ΠΑΟΚ. Πήρε θέση, γύρισε, σούταρε με το δεξί. 2-1 μπροστά ο Άρης και πάλι με τον Σέρχιο Κόκε. Νομίζω ένα γκολ προσωπικό. Ήταν ένα γκολ δικής του κλάσης. Πανηγυρίζει ο Κόκε με τους συμπαίκτες του, πανηγυρίζουν οι φίλαθλοι του Άρη, το δεύτερο γκολ, δικό του γκολ, αλλά και του Άρη στον αγώνα. Δείτε πάλι με τον, από την παλιά του Γκαρσία, με το στήθος κατεβάζει την μπάλα, βλέπετε εδώ ο Μπαλάφας και ο Ορφανός που δεν μπορεί, γυρίζει όπως ήθελε εδώ ο Κόκε, αντιπαλός του είναι ο Ορφανός, σηκώνει τα χέρια ο αμυντικός του ΠΑΟΚ στον σημερινό αγώνα. Το σούτ από τον Κόκε, δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Φερνάντες, έμεινε όρθιος. 2-1. Απέφερε γκολ αυτή η πίεση. Δύσκολη παλιά μέσα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Κατόρθωσε να καλύψει την μπάλα πολύ σωστά με το σώμα του και χωρίς να κάνει πολύ δυνατό σούτ, κατόρθωσε να τη στείλει στην πλευρά που δεν μπορούσε να τη δράσει ο τερματοφύλακας. Ίσως θα μπορούσε να ήταν πιο αποτελεσματική η αντίδραση του Ορφανού σε αυτή την περίπτωση, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε. Εκεί κινδυνεύεις να κάνεις και πέναλτι, κινδυνεύεις να δημιουργήσεις και άλλα προβλήματα, γι' αυτό σήκωσε τα χέρια ο Ορφανός, ότι δεν τον παρεμποδίζει. Το 2-1 λοιπόν στο 57 και νέο ενδιαφέρον στον αγώνα. Ο Άρης και πάλι προβάδισμα στο σκορ, όπως είχε συμβεί στο πρώτο ημίχρονο, και να δούμε τώρα ποια θα είναι η αντίδραση του ΠΑΟΚ αλλά και του Άρη στην εξέλιξη, καθώς μένει περισσότερη από μισή ώρα για το τέλος του αγώνα. Με λύσεις.
Κοιτάει την μπάλα, αλλά με δύο και τρεις αντιπάλους είναι πολύ δύσκολο. Νέτο. Ο Ίβιτς με τον Νέτο. Ρονάλντο. Παπαδόπουλος. Πάλι ο Ρονάλντο. Σε λίγο μία ώρα αγώνα στο Κλεάνθης Βικελίδης, στην απευθείας μετάδοση της ΝΕΤ. Άρης ΠΑΟΚ 2-1 στην πέμπτη αγωνιστική της Super League. Άφησε ο Κόκε. Πολύ έξυπνα για τον Αουρέλιο, ο οποίος έχει εκεί τον Κνόλ. Μπήκε στη φάση και ο Λάκης. Τελικές προσπάθειες για τις δύο ομάδες. 9 του Άρη, 5 για τον ΠΑΟΚ. Νέτο. Παπαδόπουλος. Δεν μπόρεσε ο... σε αυτή τη φάση ο Κόκε. Δείτε εδώ πάλι το κόλ. Πώς παίρνει θέση ο Κόκε. Κάνει... τον καλύπτει πολύ σωστά με το σώμα. Πάρα πολύ σώμα σωστά. Και γυρίζει, θα έλεγα θυμίζοντας λίγο ο Γκέρτ Μίλερ. Αυτά τα κόλ τα... σε ανύποπτο χρόνο. Έτσι. Το σούτ λοιπόν με το δεξί από τον Σέρχιο Κόκε για να γίνει το 2-1. Και ο Τάσο Πακλατζής θα μας ενημερώσει τώρα για την αλλαγή. Ακόμα δεν περιμένει ο Σιστόν. Τελικά είχε αποφασίσει ο Μπάκεβιτς να βγάλει τον Βλάντα Νίβιτς, αλλά η εξέλιξη και τον γκολ ενδεχομένως να άλλαξε τα πλάνα του. Αλλά στη φάση του γκολ ο Μπάκεβιτς καμογέλασε, χειροκρότησε και ήταν ικανοποιημένος. Φαντάζομαι είναι ικανοποιημένος όχι μόνο για τον Τίον, αλλά για τον Κόκε. Βρίσκει τη φόρμα του, βρίσκει τον εαυτό του. Γι' αυτό κύριε. Είδατε και την κατοχή μπάλας, 65% για τον Άρη, 35% για τον Πάλι. Σαν το μεγάλη διαφορά. Εδώ τα γκολ στο 16 και στο 57 ο Κόκια για τον Άρη, στο 30 λεπτό ο Μπαλάφας και η Σοφαρίση 1-1 για τον ΠΑΟΚ. Ο Ίβιτς, ο Νιμπεγκλέρας που έχει την μπάλα και ακούμε τον Άκη Ιωακίμογλου. Σε αλλαγή θα προχωρήσει ο ΠΑΟΚ καθώς έχει ετοιμαστεί ο Ζήσης Βρίζας, θα έχει τώρα τις οδηγίες από τον Φερνάντο Σάντος, θα ενισχύσει την επίθεση του. Ο πρωτοκάλλος τεχνικός, να δούμε λοιπόν ποιος να αντικαταστήσει ο Ζήσης Βρίζας. Πρώτη αλλαγή σε λίγο από τον Φερνάντο Σάντος, στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Ο Γκαρσία έδωσε για τον Ρονάλντο. Παλιά από τον Ίβιτς. Κεφαλιά του Αουρέλιο. Ο Παπάζογλου έχασε την μπάλα από τον Μπαλάφα, είναι ο Λάκης. Ο Κωνσταντινίδης με τον Μπαϊάνο. Παίκτες του Άρη με τον Αουρέλιο. Ο παίκτης που θα βγει από την 11η του ΠΑΟΚ είναι ο Ορφανός και αυτό σημαίνει ότι αλλάζει. Αλλάζει αρκετά στην 11η ο Σάντος. Θα δούμε σε λίγο όταν γίνει η αλλαγή ο Νέτο. Μπαλάφας με τον Μελίση, κακή συνεργασία και πλάγιο υπέρ του Άρη. Πράγματι έγινε αυτή η αλλαγή, νομίζω θα ανακατέψει την τράπουλα διότι βγάζει αμυντικό, βάζει επιθετικό. Μπαλιά του Ίβιτς για τον Κόκε που θα πλασάρει. Αυτή τη φορά ο Φερνάντες με τα πόδια κατάφερε και έσωσε την εστία του από την πολύ καλή μπαλιά του Ίβιτς. Φοβερή πάσα, φοβερή πάσα. Για τον Κόκε και που πλασάρει. Καλή. Άπλωσε το αριστερό πόδι και σταμάτησε την μπάλα ο Φερνάντες σε μια ευκαιρία για τον Άρη στο 63ο λεπτό του αγώνα. Λοιπόν, βγαίνει ο Ορφανός και μπαίνει ο Βρίζας, ο οποίος μάλιστα έκανε και μια χαρακτηριστική κίνηση στον συμπαίκτη που δεν είχε καταλάβει ότι αντικαθίσταται. Έτσι λοιπόν πάει ο Μελίσης τώρα στο κέντρο της άμυνας. Παίζει από αριστερά ο Χαραλάμπους, Μελίσης και Κνόλ στο κέντρο της άμυνας. Να δούμε ποιος θα παίξει από δεξιά. Ο Λάκης μάλλον θα χρειαστεί να στοχωρήσει με τον Μπαϊάνο εκεί. Να ο Λάκης,
Βαγγέλης. Απόλλων Καλαμαριάς Εργοτέλης, 2-1 παραμένει το 2-1 στο 70 λεπτό. Όπως μένει και το 0-1 στη Βέρεια. Είμαστε εκεί στο 70 λεπτό του αγώνα. Όλες οι λεπτομέρειες των αγώνων στην Αθλητική Κυριακή από τις 10 το βράδυ στην ΕΤ, μαζί με την ανάλυση των φάσεων του ντέρμπι Άρη ΠΑΟΚ αλλά και όλων των συναντήσεων της πέμπτης αγωνιστικής στην Super League. Ο Κνόλ ήταν αυτός που πέταξε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου και έχουμε ένα πλάγιο για τον Άρη σε λίγο 65 λεπτά συμπληρωμένα στο πλεάν της Βικελίδης. Ο Κωνσταντινίδης με το Βρίζα. Νεμπεγλέρας άφησε ο Κάκος, ζήτησε φάουλ ο Βρίζας. Τώρα ο Κωνσταντινίδης για τον Βρίζα. Χριστοδουλόπουλος δεν πέρασε η πάσα γιατί ήταν εκεί ο Ρονάλντο που έδωσε τη λύση, ένας πολύ έμπειρος αμυντικός. Ο Κόκε για τον Νέτο. Κόκε με τον Μελίση. Αυτός που παίζει δεξιά στην άμυνα του ΠΑΟΚ είναι τώρα ο Μπαγιάνο. Παλόπουλος. Ο Ίβιτς έδωσε για τον Γκαρσία. Παπάζογλου. Επιχείρησε το σουτ. Αφού απέφυγε το μαρκάρισμα του Κνόλ, ο Θανάσης Παπάζογλου. Έδειξε ότι είναι εδώ ένα δυνατό παιδί σε αυτή τη φάση. Πατάει γερά στο γήπεδο. Εντάξει, ήταν λίγο πρόσωπος, μπορούσε να κάνει κάποια πάσα, αλλά εμείς τον βλέπουμε απ' έξω. Εδώ αλλά γενικά ήταν καλή προσπάθεια. Η επίδειξη τεχνικής από τον Νέτο, τον Βραζιλιάνο. Πάμε στον Άκη Ιωακίμογλου. Ετοιμάζει και δεύτερη αλλαγή ο Φερνάντος Σάντος. Ο Γιώργος Γεωργιάδης θα αναπτύσσει το απεράσιο στον αγωνιστικό χώρο. Κοντάρι στην εμπειρία λοιπόν. Πρώτα ο Βρίζας, μετά ο Γεωργιάδης. Οι αλλαγές του Σάντος, γιατί βλέπει ότι στενεύουν και τα περιθώρια. Δεν νομίζω ότι έχει καμία πιθανότητα ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει σε αυτό το ρυθμό, αν αλλάξει κάτι. Ο Νέτο με τον Ρονάλντο και είναι τώρα ο Γκαρσία, ο οποίος κάνει σπουδαία δουλειά στην μεσαία γραμμή. Η παλιά του για τον Κόκε, που πήρε την κεφαλιά από τον Μπαγιάνο. Μελίσης που επανήλθε στην φυσική του θέση στο κέντρο της άμυνας. Ο ΠΑΟΚ που αντιμετώπισε από την αρχή ένα πρόβλημα στο δεξί άκρο όταν ο Ραμπατζής τραυματίστηκε σοβαρά και αυτή η θέση δημιούργησε ένα κενό εκεί. Λάκης από την παλιά του Βαγγελή, ενώ σφυρίζει ο Κάκος θα σταματήσει τον αγώνα. Έχει χτυπήσει ο όχι δεν είναι ο Παπαζόπουλος, ο Γκαρσία είναι που πήγε δυνατά στη φάση με τον Βαγγελή εκεί. Εδώ ο Βολιβιανός διεθνής με 4 κερδισμένα φάουλ στον αγώνα σήμερα. Έχει, όπως είπαμε, σημαντική παρουσία στον αγώνα. Εδώ είναι η προβολή που κάνει ο Γκαρσία πάνω στον Βαγγελή. Τάσο Πακλατζής, σε ακούμε Τάσο. Την ώρα που γινόταν το φάουλ ήδη είχε πάρει θέση ο Σιστόν που περιμένει αρκετή ώρα στον πάγκο για να περάσει, να γίνει αλλαγή. Είχε αποφασίσει να βγάλει τον Ίβιτς ο Μπάγκεβιτς, αλλά περίμενε μήπως δεν μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι ο Νάτσο Γκαρσία. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχει κάτι σοβαρό. Βλέπουμε άλλη μια φορά την τελευταία φάση και ακούμε και τον Άκη Ιωακίμογλου. Ο Βασίλης Λάκης θα είναι ο παίκτης που θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο για να περάσει ο Γιώργος Γεωργιάδης. Βγαίνει ο Λάκης, ναι, από δεξιά η αλλαγή. Ο Γεωργιάδης αντί Λάκη, θα μείνει ο Μπαγιάνο δηλαδή στο δεξιάκρο της άμυνας. Και θα συνεργάζεται πλέον σε λίγο με τον Γεωργιάδη και όχι με τον Λάκη. Εδώ ο Μπαγιάνο που έχει την μπάλα. Μπαλάφας. Κωνσταντινίδης. Πέρασε την μπάλα στο Χαραλάμπους και είναι ο Μελίσης με τον Κωνσταντινίδη εκεί.
την παλιά από τον Κωνσταντινίδη. Αφήνει ο Νέτο. Τελικά έδωσε για το Ρονάλντο. Οι δύο Βραζιλιάνοι που συνεργάζονται. Ίβιτς. Κάτσε την μπάλα αποφεύγοντας τον Βαγγελή. Πέρασε η μπαλιά του. Κάλβο. Για τον Ίβιτς. Το σταμάτησε ο Μπαϊάνο. Πήγε να δώσει στον Κόκε. Ο Λάκης. Ο Βαγγελής. Ο Μπαλάφας. Και φάουλ που έκανε εκεί ο Νεμπεγκλέρας στον Μπαλάφα. Ο Βαγγελής για τον Βρίζα. Λάκης. Ο Μπαϊάνο αλλάζει το παιχνίδι. Όμορφα για τον Χριστοδουλόπουλο. Βγήκε ο Νέτο, πέρασε ο Χριστοδουλόπουλος. Δοκίμασε σου. Όλα αυτά λίγο πριν συμπληρωθεί το 70 λεπτό του αγώνα. Βγαίνει ο Λάκης. Και βλέπετε τον Γεωργιάδη έτοιμο, αλλά και τον Διόγο Συστόν. Γίνεται πρώτα η αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Γεωργιάδης αντί Λάκη. Και εδώ ο Συστόν θα πάρει τη θέση του Ίβιτς. Ο Ίβιτς δεν το, μάλλον τώρα το αντιλαμβάνεται. Θα βγει ο Βλάνταν Ίβιτς που είχε συμμετοχή στο πρώτο γκολ, στην πάσα που έκανε για τον Χαβίτο. Και μια ακόμη είναι εξαιρετική πάσα στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι παίκτης τεχνικής. Είναι αυτά που έχουν εξαφανιστεί σήμερα τα δεκάρια που λέμε. Αυτό είναι δεκάρι. Ναι, δεν περιμένουμε να τρέξει τα πολλά χιλιόμετρα, δεν περιμένουμε στον αέρα να είναι καλός. Αλλά είναι ένας πολύ καλός πασαδόρος, ένας με κάθε το ποδόσφαιρο. Και νομίζω βοήθησε την ομάδα του Άρη σε αυτό το μικροδιάστημα που παίζει. Τώρα περνάει ο Παπαδόπουλος από τον Βρίζα και σφίριξε ο Κάκος και βγάζει και κάρτα αμέσως ο διαιτής. Έδωσε φάουλ υπέρ του Άρη ο Κάκος και ο Βρίζας κάτι φώναξε από μακριά. Είναι ο παίκτης που έχει δει την κάρτα ο Ζήσης Βρίζας. Πήγε ο Κωνσταντινίδης που είναι ο αρχηγός, αλλά τώρα υπάρχει μια αμφιβολία για το ποιος. Αν είναι τελικά ο Κωνσταντινίδης, ναι, ο αρχηγός, σαν αρχηγός, ναι. Και ευχαριστώ τον δύο συναδέλφους που είναι πιο κοντά από ότι εμείς εδώ. Ναι, και εμείς τα βλέπουμε ψηλά, πιο καθαρά. Νομίζω πολύ ψηλά. Άλλο ένα λάθος του διαιτητή, διότι ήταν μια διεκδίκηση. Και ο αρχηγός νομιμοποιεί το σε ένα σημείο, έτσι, ναι, να ακριβώς πει κάτι παραπάνω από ό,τι οι υπόλοιποι παίκτες του. Εννοώ διότι δεν ήταν τόσο φαλτ που να το σφυρίξει, ας πούμε, και ειδικά σε έναν χώρο που δεν ήταν επικίνδυνος. Άλλο ένα φάουλ εδώ με τον Χριστοδουλόπουλο που έκανε το φάουλ. Και ο Κάκος με τον Βρίζα πάλι έχουν έναν διάλογο, διαιτής του αγώνα, με τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Αλλά λέμε και το άλλο, ότι και οι διαιτές έχουν το δικαίωμα να κάνουν κάποια λάθη και αυτοί. Άλλο ένα σφύριγμα, φάουλ, το κερδίζει ο Παπάζογλου από τον Μπαϊάνο. Άκησε, ακούμε. Ο Φερνάντο Σάντο ζητάει τους παίκτες του να ηρεμήσουν γιατί βλέπεις τα τελευταία λεπτά είναι εκνευρισμό και ακραίες αντιδράσεις σε κάθε σφύριγμα του διαιτητή. Με χαρακτηριστικά κινήσεις λοιπόν τους ζητάει να ηρεμήσουν. Είναι ο Αουρέλιο αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ. Τρίτο συνεχόμενο για τον Άρη με αυτά τα σφύριγματα του Κάκου. Στο 73ο λεπτό του αγώνα είμαστε. Είναι και ο Κάλβο στην μπάλα. Αυτά είναι τα εύστοχα σούτ. Εκτέλεσε ο Αουρέλιο. Κεφαλιά 3-1. Κεφαλιά από τον Νάτσο Γκαρσία. Και τρίτο γκολ για τον Άρη στο 73ο λεπτό του αγώνα. Είπαμε τα σημεία που λέει ότι τα φάουλ είναι πολύ επικίνδυνα και ο Άρης στο τρίτο το εκμεταλλεύτηκε και έβαλε και το τρίτο το γκολ. Ο Άρης παίρνει διαφορά στο σκορ με τον γκολ από τον Νάτσο Γκαρσία στην κεφαλιά που βρήκε απροετοίμαστο τον Ντάνι Φερνάντες. Δείτε πάλι εκτέλεσε ο Αουρέλιο από το ύψος του πέναλτι η κεφαλιά με φάλτσο από τον Γκαρσία. Μπάλα πήγε στη γωνία. Άρης ΠΑΟΚ 3-1 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Έπεσε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση ο Φερνάντες, αλλά ήταν και δύσκολο να κάνει κάτι. Η άμυνα δεν ήταν σωστά, δεν πιάζαν το συγκεκριμένο. Και έμεινε εκτεθειμένος ο τερματοφύλακας.
Τρίτο γκολ για τον Άρη στο 74ο λεπτό του αγώνα. 73ο, όπως καταγράφεται από την στατιστική υπηρεσία. Το δεύτερο μέσα σε 16 λεπτά. Και ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Μπαλάφα. Παπαδόπουλος. Νέτο. Κάλβο. Ο Νέτο με τον Κάλβο. Πίσω από τον Βεγλέρα, η μπάλα πάει στον τερματοφύλακα τον Χαλκιά. Η Γκαρσία έδειξε ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ανεξάρτητα με τον γκολ, και δικαιολογημένα περιμένανε, γιατί πιο μπροστά είχα ακούσει από εσάς ότι ναι, ίσως δεν παίξει, ίσως δεν χρησιμοποιηθεί. Και ο Μπάγεβιτς φάνηκε πολύ, να χειρίζεται πολύ έξυπνα όμως την υπόθεση. Δηλαδή κατάλαβε πόσο χρήσιμος είναι για την ενδεκάδα. Ακριβώς, έδειξε ότι είναι πάρα πολύ καλός κόφτης, καλός ποδοσφαιριστής. Δεν εξάρτησε την. Είναι, καλή μηχανή, είναι καλή μηχανή για, το... Εδώ, Μπάγεβιτς, για την ομάδα του Άρη. Ναι, ο Γκαρσία είχε αποβληθεί σε αγώνα της Βολιβίας και άρχισε να έρθει 2-3 μέρες αυτά τα υπερατλαντικά ταξίδια που συμβαίνουν και σε πιο μεγάλα ονόματα. Συμβαίνουν, ναι, και σε μεγάλες ομάδες. Συμβαίνουν παντού και ο Μπάγεβιτς τελικά, όχι μόνο αφού μίλησε βεβαίως με τον παίκτη, του έδωσε θέση στην βασική ενδεκάδα. Άρα δικαίωσε τους πάντες. Και εδώ βλέπετε και την αξιολόγηση των δύο ομάδων. Έως τώρα στον αγώνα 162 βαθμοί για τον Άρη και 97 για τον ΠΑΟΚ, σύμφωνα και με τις στατιστικές επιδόσεις. Μεγάλος υψαλίδα στον και άλλο. Αγώνα. Ναι, στον αγώνα. Να ακούσουμε τον Άκη Ιωακίμοβλου. Ο Ήλιεφ θα είναι η τρίτη αλλαγή για τον Φερνάντο Σάντος στην ίστατη προσπάθεια για να αλλάξει κάτι στο σκηνικό του αγώνα. Δεν χρησιμοποιεί καθόλου τον Γκλεν Σάλμον, τον νοτιοαφρικανό εξαιρετικό Σάντος. Το σημερινό αγώνα ετοιμάζει τον Ίβιτσα Ήλιεφ για την τρίτη αλλαγή, που δεν έχει κάνει ο Μπάγεβιτς. Έχει χρησιμοποιήσει το Εσπέρα Παπάζογλου και Σανσόν και Συστόν, συγγνώμη, τον Διόγο Συστόν. Ο Σανσόν, ο Φελίπε Σανσόν είναι στον πάγκο, αναπληρωματικός Ισπανός. Ο Βρίζας πέρασε από τον Ρονάλντο. Στη φάση ο Παπαδόπουλος αφήνει ο Κακός και από τον Γκαρσία η κεφαλιά του Κνόλ. Συστόν. Κόκε. Έκανε φάουλο ο Γεωργιάδης. Εδώ το φάουλο στον Κόκε από τον Γεωργιάδη. Ο Αουρέλιο με τον Συστόν. Κέρδισε ο Βαγγελής. Καραλάμπους. Ο Μελίσης για τον Βαγγελή. Κνόλ. Γεωργιάδης. Ο Παπαδόπουλος του κέρδισε, πήγε πάνω στην μπάλα. Κόκε. Ο Μπαλάφας. Ο Κνόλ. Ο Κωνσταντινίδης για τον Μπαϊάνο. Ενώ είναι ο Χριστοδουλόπουλος αυτός που θα βγει για να δώσει τη θέση του στον Ήλιεφ σε λίγο. Από τον Βαγγελή. Αλλαγή παιχνιδιού, η μπάλα στον Χαραλάμπους. Ο Παπάζογλου κέρδισε αλλά με φάουλ. Εδώ ο νεαρός επιθετικός γύρισε για να βοηθήσει. Έκανε φάουλ, δόθηκε το φάουλ από τον Κάκο στο 79ο λεπτό του αγώνα. Άρης ΠΑΟΚ 3-1 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Με δύο γκολ από τον Κόκκι, ένα από τον Γκαρσία, είχε ισοφαρίσει ο ΠΑΟΚ με τον Μπαλάφα στο 30ο λεπτό. Το πρώτο γκολ του Άρη με τον Κόκκι στο 16. Εκτέλεσε ο Βαγγελής. Ο Χαλκιάς πάνω από το κεφάλι του Γεωργιάδη μπλόκαρε την μπάλα.
Καραλάμπους εκεί με τον Κάλβο. Ο παίκτης του Άρη με τον Νέτο. Θα βγάλει την μπάλα ο Κάλβο, γιατί έχει χτυπήσει ο Καραλάμπους, το βλέπετε εδώ. Στη μονομαχία με τον Κάλβο, βλέπετε σε αντίθετη λήψη. Και σε ένα πολύ διαφωτιστικό replay τι έγινε. Ο Καραλάμπους πριν το πλάγιο θα γίνει αλλαγή για να βγει ο Χριστοδουλόπουλος και να μπει στον αγώνα ο Ήλιεφ. Εδώ ο Ίβιτσα Ήλιεφ, ο Σέρβος, έπαιξε και στην Ιταλία. Θα γίνει αλλαγή η τρίτη και για τον Άρη. Ο Μπάγκεβιτς θα τον επιχειρήσει σε λίγο, δίνει τελευταίες οδηγίες στον Κρίστη Βαγγέλη. Τάσο, Κρίστη Βαγγέλη, και από ό,τι μου λέει και ο Γενικός Αρχηγός Ομάδας του Άρη, ο Νίκος Αγγελάκης, ο Τόνι Κάλβο θα είναι ο ποδοσφαιριστής που θα αφήσει τον αγωνιστικό χώρο για να δώσει τη θέση του στον Κρίστη Βαγγέλη. Μπαγιάνο, πήρε ο Μπαλάφας, έδιωξε ο Παπαδόπουλος. Στο πλάγιο ήταν ο Μπαγιάνο, οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Μπαλάφα. Κέρδισε ο Νέτο, λάθος από τον Κάλβο. Μπαλάφας για τον Χαραλάμπους. Ο Βαγγελής δεν μπόρεσε να συνεργαστεί, μάλλον ο Ήλιεφ ήταν που δεν μπόρεσε να συνεργαστεί με τον Χαραλάμπους, και είναι ο Νέτο για τον Άρη. Ο Συστόν, ο Γκαρσία, δέχτηκε ένα μαρκάρισμα ο Βολιβιανός, είναι στο έδαφος, θα βγει η μπάλα από τον Νέτο. Εδώ ο Γκαρσία που πέτυχε το τρίτο γκολ του Άρη με την κεφαλιά μετά την εκτέλεση φάουλ από τον Αουρέλιο, σηκώθηκε για να συνεχίσει. Τάσο, αλλάζουν τα σχέδια του Μπάγκεβιτς? Όχι, περίμενε να δει αν μπορέσει να σηκωθεί ο Νάτσο από κάτω. Γιατί είναι συχνά πυκνά σήμερα, είναι στο έδαφος. Ο Νάτσο. Κάθε φορά που κάνει αλλαγή, έχει τρομάξει ο Μπάγκεβιτς. Και είναι ο Χαλκιάς τώρα με τα πόδια. Πέρασε η μπάλα, αλλά έχει κάνει φάουλ ο Παπάζογλου στον Μπαγιάνο. Φάουλ που καταλόγησε ο Κάκος, 80. Δεύτερο λεπτό, και νομίζω ότι αυτό που καθορίζει πλέον την εξέλιξη του αγώνα είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν δείχνει. Δεν φαίνεται ότι γίνεται ικανός να αντιδράσει, να μειώσει, να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Να ξαναμπεί, και πράγματι νομίζω σιγά σιγά το μάτσα αρχίζει να κλειδώνει υπέρ του Άρη. Γιατί είναι και στις διεκδικήσεις πιο δυνατοί και τρέχουν πιο πολύ, και η ψυχολογία και το σκόρ υπέρ τους, οπότε όλα είναι θετικά για τον Άρη. Το φάουλ το έκανε ο Παπαδόπουλος, φάουλ που εκτελέστηκε, η μπάλα έφτασε στον Χαραλάμπους. Και ένα λάθος πίσω από τ' άλλο. Ο Νέτο έχει πάει να εκτελέσει το πλάγιο. Ο Ήλιεφ έβαλε εκεί την κόντρα και μάλιστα κέρδισε και το πλάγιο. Το εκτέλεσε ο Χαραλάμπους, η μπάλα πήγε στο Βαγγελή. Ο Κωνσταντινίδης, ο Μπαλάφας που έκανε το σουτ, και ο Χαλκιάς. Κεφαλιά από τον Παπάζογλου, από τον Μπαγιάνο, πάει μπάλα πίσω, και να ακούσουμε λίγο τους δύο συναδέλφους. Είμαστε στο 84ο λεπτό του αγώνα. Άκιο Ακίμογλου. Νομίζω ότι μάλλον έχουν αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι στο παιχνίδι. Αυτό δείχνει η έκφραση του προσώπου του Φερνάντο Σάντος. Έκανε τις αλλαγές που είχε να κάνει. Ναι. Αν δεν βελτιωθεί και η εικόνα των ποδοσφαιριστών, τότε πολύ δύσκολο να αλλάξει κάτι. Ο Βαγγελής πήγε να περάσει την πάσα, δεν τα κατάφερε, και είναι ο Άρης με τον Κάλβο, αλλά κέρδισε εκεί τη μονομαχία ο Χαραλάμπους, και από τον Μπαλάφα η μπάλα πήγε στον Κωνσταντινίδη. Ήλιεφ
με τον Ρονάλντο αντίπαλο. Ο Ήλιεφ, ο Ρονάλντο και η υπόδειξη από τον Κάκο out. Εδώ ο Ρονάλντο Γκιάρο, ο Βραζιλιάνος αμυντικός του Άρη. Γίνεται η αλλαγή τώρα από τον Μπάγεβιτς και βγαίνει ο Τόνι Κάλβο. Στη θέση του ο Κρίστη Βαγγέλη. Χρεοκροτήματα για τον Κάλβο. Είναι από τα αγαπημένα παιδιά της εξέδρας από την πρώτη στιγμή. Ένας τεχνίτης, ένας μαχητής, ένας που κερδίζει τις εντυπώσεις από τον κόσμο, τον φιλοθετικό του Άρη και γι' αυτό. Και νεαρός. Νεαρός, διεθνής με την ομάδα νέων της Ισπανίας, ο Τόνι Κάλβο. Εδώ ο Μπαϊάνο και αυτός δεν είναι μεγάλος ηλικία. Ο Βραζιλιάνος που ήρθε στον ΠΑΟΚ πριν τελειώσει η πέρσινη σεζόν. 24 ετών ο Μπαϊάνο. Ο Σιστόν, ένας άλλος από τους πολλούς Βραζιλιάνους που εμφανίζονται όχι μόνο στα ελληνικά αλλά και στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Πάρα πολύ Βραζιλιάνους. Μια ωραία αλλαγή. Μπήκε ένα Ελληνόπουλο φουνταριστό μπροστά που έδειξε ότι έχει καλά στοιχεία. Ο Παπάζογλου δηλαδή. Ο Παπάζογλου και νεαρός και είναι θετικό. Γιατί στον Άρη πράγματι ο κόσμος του Άρη θέλει να κερδίζει η ομάδα του με οποιοδήποτε κόστος. Αλλά καλό είναι να υπάρχουν και δικά μας παιδιά. Και υπάρχουν φυσικά, αλλά σιγά σιγά να μπουν και άλλα παιδιά να γίνει πιο ελληνική ομάδα. Θα είναι πιο καλό. Ο Κωνσταντινίδης για τον ΠΑΟΚ και ο Γεωργιάδης. Μπήκε στη φάση ο Νεμπεγλέρας. Επιμένει ο Γεωργιάδης. Το σουτ. Βάλα ψηλά. Από την προσπάθεια του Γιώργου Γεωργιάδη. Εδώ. Λέω να άρχισε να βαρύνουν όλα στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο χρόνος είναι ελάχιστος. Είμαστε στο 87ο λεπτό του αγώνα. Δείτε πάλι πόσο ο Γεωργιάδης απέφυγε τον Παπαδόπουλο. Τελικά έκανε αυτό το σούτ από το ύψος της περιοχής. Μπάλα ψηλά από την εστία του Χαλκιά. Και ο Χαραλάμπους έχει τώρα την μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Ο Βαγγέλη έβαλε εκεί την κόντρα. Επιμένουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Μπαλάφας. Ο Βαγγελής. Ο Κωνσταντινίδης. Τώρα ο Μπαϊάνο, Γεωργιάδης. Κωνσταντινίδης και Γεωργιάδης. Βαγγελής. Κωνσταντινίδης, έχουν γυρίσει οι παίκτες του Άρη, κυκλοφορούν την μπάλα οι αντιπαλοί τους, οι παίκτες του ΠΑΟΚ, εδώ με τον Χαραλάμπους την μπάλα που έφτασε στον Μπαλάφα. Σφυρίζει ο Κάκος, είναι φάουλ σε καλό σημείο για τον ΠΑΟΚ με τη συμπλήρωση του 87ου λεπτού. Ο Μπαλάφας εδώ με αντίπαλο τον Βαγγέλη. Φάουλ έδωσε ο Κάκος και είναι ο Λάμπρος Βαγγελής κοντά στην μπάλα. Είναι και ο Γεωργιάδης. Είναι και ο Μπαϊάνο, ο τρίτος των παικτών του ΠΑΟΚ εκεί. Βαγγελής, αυτός πήρε την μπάλα από τον Μπαϊάνο, κάνει το σουτ και μπλοκάρει ο Χαλκιάς. Μια καλή φάση για τον ΠΑΟΚ μετά από ωραία, από μια εκτέλεση φάουλ. Έξυπνη προσπάθεια, αλλά δεν πήγε το σουτ δυνατά, δεν είχε δύναμη το... Εδώ είναι το σουτ από τον Βαγγελή, σε καλή θέση ο Χαλκιάς. Μπλόκαρε την μπάλα στο 88. Η κεφαλιά από τον Κνόλ, Κωνσταντινίδης. Ο Βρίζας με τον Ήλιεφ. Κερδίζει την μπάλα αλλά με φάουλ ο Χρήστη Βαγγέλη. Μπήκε πριν από λίγο στον αγώνα. Επίσης και ο Χαλκιάς Γιώργος είναι ένα παιδί που ξαναγεννήθηκε στην οικογένεια του Άρη. Και ξαναπήγε στην Εθνική και γενικά είναι πολύ καλός τερματοφύλακας. Ήταν και ο βασικός στον αγώνα με την Τουρκία στο Αλίσα Μίγιο. Μεγάλο παιχνίδι για όλους. Εκτέλεσε ο Βαγγέλης το φάουλ. Κεφαλιά από τον Παπάζογλου για να απομακρυνθεί η μπάλα. Ο Μπαϊάνο στον Βαγγελή. Παλιά για τον Γεωργιάδη είναι και ο Μάρκο Αουρέλιο. Η προβολή από τον Βραζιλιάνο.
Πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ. Μπαγιάνο. Ο βοηθός δείχνει πλάγιο υπέρ του Άρη. Το κέρδισε Νάτσο Γκαρσία στη μονομαχία που είχε με τον Μπαγιάνο. Ακόμη και σε αυτή τη φάση κουρασμένος, επειδή έδειξε ότι είναι ένας μαχητής και έξυπνος ποδοσφαιριστής. Ο Νάτσο Γκαρσία. Με τα πόδια ο Χαλκιάς, πάμε για το 90 λεπτό του αγώνα. Θα δούμε και ποιος θα είναι ο πρόσθετος χρόνος με την υπόδειξη του Κάκου στον τέταρτο, τον Πολατιάν. Με λύσεις. Βγήκε ο Νέτο για να κερδίσει την μπάλα από τον Γκαρσία, ο Νεμπεκλέρας και τώρα πάλι ο Νέτο με τον Ρονάλντο. Τελικό αποτέλεσμα στο Καφτατζόγλιο, Απόλλων Καλαμαριάς Εργοτέλης 2-1. Και τελικό στη Βέρεια, νίκη για τον Παναθηναϊκό με 2-0 εκεί. 4 λεπτά είναι ο επιπλέον χρόνος, όπως πληροφόρησε και ο Τάος Πακλατζής. Ήδη έχει αρχίσει και κιλά μετά τη συμπλήρωση του 90 λεπτού. Ο Άρης έχει κερδίσει φάουλ. Από τον Εμπεγλέρα η μπάλα έφτασε στον Κόκε. Βαγγέλη. Ο Γκαρσία που έδωσε για τον Συστόν. Ο Γκαρσία. Ο Βαγγέλη. Ο Κόκε με τον Γκαρσία που έχασε εκεί την ισορροπία του και το πλάγιο είναι υπέρ του ΠΑΟΚ. Και καθώς πάμε για το τέλος και θα έχουμε και χρόνο αμέσως μετά, να δώσουμε το λόγο στον Τάκη Νικολού, μια σύνοψη ενός αγώνα που είχε 4 γκολ και νομίζω ότι δεν είναι από αυτούς που θα ξεχαστούν εύκολα. Ήταν ένα ντέρμπι. Πράγματι ήταν ένα παιχνίδι που μπορώ να πω έτσι ενθουσίασε το κοινό, ενθουσίασε και εμάς αλλά και τον κόσμο που το είδε. Βγάζει νικητή τον Άρη βεβαίως. Ήταν καλύτερος ο Άρης σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, μεγαλύτερη προσπάθεια, ήταν πιο φρέσκος σαν ομάδα, ο ΠΑΟΚ είχε πολλά προβλήματα, δεν ήταν καλός και δικαιωματικά ο Άρης πήρε αυτό το ντέρπι που τον δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσει και ψυχολογικά αλλά και βαθμολογικά να πηγαίνει αρκετά καλά. Και εκείνο που μπορώ να πω εγώ, το έχουμε και καλή συνέχεια και στην Ευρώπη και ό,τι καλύτερη την οικογένεια του Άρη. Και επίσης ο ΠΑΟΚ θέλει πολλή δουλειά ακόμη για να μπορέσει να βρει τον πραγματικό του εαυτό, διότι όλοι θέλουμε έναν καλό ΠΑΟΚ και μια καλή Θεσσαλονίκη με πολλές ομάδες, δηλαδή οι ομάδες της Θεσσαλονίκης να είναι αρκετά καλές ώστε να είναι ισχυροί. Λιγότερο τώρα θέλουμε 2 λεπτά για το τέλος. Ο Κάκος κοίταξε το ρολόι του, τσεκάρισε ότι άλλα 2 λεπτά μένουν για το τέλος, για το τελευταίο σφύριγμα. Η μπάλα στον Χαλκιά. Κατάει την μπάλα εκεί, τώρα θα πάει κοντά το Βρίζας. Έχει κερδίσει έτσι λίγο χρόνο ο Χαλκιάς για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Αουρέλιο από την άλλη φαίνεται ότι αισθάνεται κάποιες ενοχλήσεις, αλλά και ο χρόνος που μένει είναι πολύ λίγος. Εδώ είναι ο Βραζιλιάνος, βλέπετε. Κολένι. Θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο για να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες. Ένα λεπτό και κάτι για το τελευταίο σφύριγμα του Κάκου στο Κλεάνθης Βικελίδης στην απευθείας μετάδοση της ΝΕΤ, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Άρης ΠΑΟΚ είναι στο 3-1 με 2 γκολ του Κόκε και 1 του Γκαρσία. Για τον Άρη το γκολ του ΠΑΟΚ ο Μπαλάφας. Ο Χαραλάμπους, ο Βρίζας πήγε να κατεβάσει την μπάλα. Ο Ρονάλντο έδωσε στον Συστόν, πήγε στη φάση ο Βαγγελής. Ο Βρίζας με τον Βαγγελή. Ο Παπαδόπουλος με διπλή προσπάθεια. Ο Γκαρσία που δεν μπόρεσε να περάσει από τον Μπαλάφα και είναι ο Βρίζας. Ο Βρίζας για τον Βαγγελή. Το σουτ πάνω στο Ρονάλντο. Ήλιεφ. Λάθος. Τελευταίες στιγμές του αγώνα. Ναι, τώρα ο Κάκος στηρίζει. Λήξη του αγώνα στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης. Άρης ΠΑΟΚ 3-1.
νίκη για τον γηπεδούχο Άρη. Απόλυτη ικανοποίηση στις εξέδρες για τους φίλους του Άρη που ήταν και μόνοι τους στο γήπεδο, δεν υπήρχαν φύλαχοι του ΠΑΟΚ. Σε αυτό το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Δύο γκολ ο Κο και ένα ο Γκαρσία, όπως είπαμε για τον Άρη, το γκολ ο Μπαλάφας για τον ΠΑΟΚ. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Καλησπέρα. Ντέρμπι, Άρης ΠΑΟΚ σήμερα, μια πρόβλεψη. Νίκη, τι άλλο. Ποιος πιστεύεις θα κερδίσει? Ο Άρης φυσικά. Σίγουρα Άσος. Νίκη του Άρη. Τουλάχιστον με 2-0, πιστεύουμε. Ο Άρης έχει σαφώς καλύτερη συνοχή από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Αν και δυσκολεύεται στον γκολ. Εάν καταφέρει να επιβάλλει το δικό του στυλ παιχνιδιού, πιστεύω ότι θα κερδίσει. Εάν όχι, αυτό θα γίνει μαζεμένο το μάτς. Τι να σου πω. Άσος. Δύσκολα, αλλά άσος. Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, εικόνες από το γήπεδο Κλεάνθης Μικελίδης για την υποδοχή των γηπεδούχων. Οι οδηγίες από τον Φερνάντες. Εκτέλεσε ο Αουρέλιο. Η κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι out από τον Κόκε. Νάτσο Γκαρσία για τον Άρη, έδωσε στον Ίβιτς. Ο Ίβιτς για τον Χαβίτο. Η προβολή εκεί από τον Χαραλάμπους. Κυνηγάει ο Χαβίτο στη φάση ο Κόκε. Στηρίζει όμως ο Κάκος. Δείχνει σέντρα 1-0 ο Άρης με τον Σέρχιο Κόκε. Μα δείτε πάλι από την παλιά του Ίβιτς για τον Χαβίτο. Η προβολή από τον Χαραλάμπους. Οι κόντρες εκεί ευνοούν τελικά τους παίκτες του Άρη και από κοντά με πλασέ. Ο Κόκε κάνει το 1-0. Ακολούθησε τη φάση ο Κάκος. Δείτε πάλι ο διαιτητής γιατί θυσίασε πολύ. Έδειξε τη σέντρα εδώ στο σώμα του Χαβίτο η μπάλα. Και από τον Κόκε με το πλασέ το 1-0. Εκτέλεσε ο Κόκε. Μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Πάω και έχει δύο 86 άριβες. Χριστοδουλόπουλο και Μπαλάφα. Ακριβώς, ακριβώς.
Εκτελέστηκε το φάουλ. Η κεφαλιά που έγινε από τον Μπαλάφα. Δεν φεύγει η μπάλα. Ο Μπαλάφας και 1-1 ο Πάοκ σοφαρίζει. Ο Μπαλάφας με μια διπλή προσπάθεια. Εδώ πανηγυρίζει τον γκολ. Εξαιρετικό το σουτ που έκανε. Δεν μπόρεσε να σταματήσει την μπάλα ο Χαλκιάς. 1-1 ο Πάοκ. Η εκτέλεση φάουλ λοιπόν. Η πρώτη κεφαλιά από τον Μπαλάφα. Γίνεται μια κόντρα ο Ρονάλντο με τον Νάτσο και τελικά το σουτ που κάνει με το δεξί. Τσίπησε την μπάλα πράγματι από και από εκεί και πέρα πάλι γίναν κάποιες καραβόλες. Θυμίζει λίγο το 1-0. Ακριβώς όπως το πρωτοκόλλο έτσι και αυτό. Εδώ τελειώνει τη φάση. 1-1 ο ΠΑΟΚ με τον γκολ από τον Μπαλάφα. Έβγαλε την σέντρα ο Ισπανός, κεφαλιά του Ιβιτς. Νέτο. Σέντρα από τον Νέτο, η κεφαλιά του Παζογλου, out. Ο Μπαγιάνο πέρασε πολύ έξυπνα. Ορφανός ο Κνόλ και η μπάλα στα χέρια του Χαλκιά, ξεχάστηκε εκεί ο Κνόλ. Τέλεσε ο Αουρέλιο. Η κεφαλιά που έγινε πέφτει για να διώξει ο Φερνάντες. Όχι, τελικά η μπάλα έχει φύγει out. Ο Γκαρσία με τον Κόκε. Το σούτ από τον Κόκε. 2-1 ο Άρης. Το δεύτερο γκολ του Άρη από τον Σέρχιο Κόκε που σε αυτή τη φάση έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα του ΠΑΟΚ. Πήρε θέση, γύρισε, σούταρε με το δεξί. 2-1 μπροστά ο Άρης και πάλι με τον Σέρχιο Κόκε από την παλιά του Γκαρσία. Με το στήθος κατεβάζει την μπάλα. Βλέπετε εδώ ο Μπαλάφας και ο Ορφανός που δεν μπορεί. Γυρίζει όπως ήθελε εδώ ο Κόκε. Αντιπαλός του είναι ο Ορφανός. Σηκώνει τα χέρια ο αμυντικός του ΠΑΟΚ στο σημερινό αγώνα. Το σούτ από τον Κόκε δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Φερνάντες. Παλιά του Ίβιτς για τον Κόκε που θα πλασάρει. Αυτή τη φορά ο Φερνάντες με τα πόδια κατάφερε και έσωσε την εστία του. Είναι και ο Κάλβος στην μπάλα. Αυτά είναι τα εύστοχα σούτ. Εκτέλεσε ο Αουρέλιο. Κεφαλιά 3-1. Κεφαλιά από τον Νάτσο Γκαρσία. Και τρίτο γκολ για τον Άρη στο 73ο λεπτό του αγώνα. Είμαστε σε σημεία που λέει τα φάουλ είναι πολύ επικίνδυνα. Και ο Άρης στο τρίτο το εκμεταλλεύτηκε και έβαλε και το τρίτο το γκολ. Δείτε πάλι, εκτέλεσε ο Αουρέλιο από το ύψος του πέναλτι η κεφαλιά με φάλτσο από τον Γκαρσία. Μπάλα πήγε στη γωνία. Άρης ΠΑΟΚ 3-1 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Κωνσταντινίδης, ο Μπαλάφας που έκανε το σουτ. Και ο Χαλκιάς. Ο Κωνσταντινίδης για τον ΠΑΟΚ και ο Γεωργιάδης. Μπήκε στη φάση ο Νεμπεγλέρας. Επιμένει ο Γεωργιάδης. Το σουτ. Βαγγελής, αυτός πήρε την μπάλα από τον Μπαγιάνο. Κάνει το σουτ και μπλοκάρει ο Χαλκιάς. Μια καλή φάση για τον ΠΑΟΚ. Σε Ελλάδα και Ευρώπη πιστοποιήθηκε για άλλη μια φορά με τη νίκη με 3-1 απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα οι φύλαθροι των Κίτρινων περίμεναν με αγωνία το ντέρμπι και από νωρίς έσπευδαν να βρεθούν στις εξέδρες. Λίγο μετά τις 5.30 και η μαζική προσέλευση των φιλάθλων του Άρη στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ έχει αρχίσει. Όσο περνούσε η ώρα, όλο και περισσότερος κόσμος έφτανε στο γήπεδο, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα ευχάριστο, καθώς όλες οι φετινές εμφανίσεις της ομάδας αλλά και η παρουσία του Ντούσαν Μπάγκεβιτς στον πάγκο έδιναν στους φιλάθλους μια σιγουριά για ένα καλό αποτέλεσμα. Μικροί και μεγάλοι, οι φιλάθλοι των Κίτρινων αισιοδοξούν ότι η ομάδα τους θα πάρει την νίκη απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο. 5-0 ο Άρης. Φυσιολογικά θα κερδίσει ο Άρης. Περίπατο, πιστεύω, περίπατο. Ποιον περιμένεις να βάλει γκολ σήμερα? Ο Φελίπε Σανσόν και ο Κόκε. Ευελπιστώ ότι θα κερδίσει ο Άρης. Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Να γίνει καλό μάτς, να ευχαριστηθεί ο κόσμος. Και νικητής να είναι ο Άρης. Εντάξει, άλλαξε ριζικά. Ήδη μεγάλη κίνηση του Σκόρδα. Με το που έγινε αυτό, άλλαξαν όλα. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι πιο επώνυμοι φίλοι του Άρη. Να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι, να ευχαριστηθούμε ποδόσφαιρο και μακάρι, απλά να κερδίσουμε, τίποτα άλλο. Παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο η παρουσία του Μπάγκεβιτς. Άλλωστε, στο λίγο χρονικό διάστημα που ήρθε, άλλαξε τα δεδομένα στην ομάδα. Πιστεύω ότι ο Άρης δεν θα έχει την πορεία που είχε μέχρι τώρα αν δεν είχε φύγει ο Λίβα και δεν είχε έρθει ο Μπάγκεβιτς. Μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, το γήπεδο στο μεγαλύτερο μέρος του είχε γεμίσει. Τα συνθήματα στις εξέδρες άρχισαν και ο ενθουσιασμός μεγάλωνε. Το αποκορύφωμα ήταν όταν ο Σέρτζιο Κόκε από τα αγαπημένα παιδιά της εξέδρας έστειλε για πρώτη φορά την μπάλα στα δίχτυα του Φερνάντες. Η προσωρινή ισοφάριση από τον Μπαλάφα προκάλεσε ένα μικρό μούδιασμα. Ωστόσο, η εικόνα της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο συγκριτικά με αυτή του ΠΑΟΚ έδειχνε ότι η αλλαγή σκηνικού ήταν απλά θέμα χρόνου.
Λίγο μετά το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Κόκε βρήκε και πάλι το δρόμο προς τα δίχτυα και ξεσήκωσε για άλλη μια φορά τον κόσμο στις κερκίδες. Το τρίτο γκολ του Άρη από τον Άτσο Γκαρσία ήταν απλά το επιστέγασμα μιας πολύ καλής εμφάνισης απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που είχε πολλά και εμφανή προβλήματα στον τρόπο ανάπτυξης του παιχνιδιού του. Νίκη δεν είναι εύκολη, καμία δεν έχει. Μπορεί να φανεί, αλλά δεν είναι έτσι. Ξέρετε πολύ καλά πόσο είναι αυτό το παιχνίδι σημαντικό και για δύο ομάδες. Ένα ντέρμπι που πιστεύω ότι δίκαια κατήσαμε. Επικράτησε το άγχος δηλαδή και με στημένη φάση δεχτήκαμε το τρίτο γκολ και το παιχνίδι χάθηκε. Η νίκη αυτή ήταν για τον Άρη η πρώτη μετά από 5 χρόνια, καθώς σε αγώνα Άρης ΠΑΟΚ και Κίτρινοι είχαν να κερδίσουν από τις 15 Δεκεμβρίου του 2002, διάστημα στο οποίο μεσολάβησαν 7 αγώνες πρωταθλήματος και ένας του κυπέλου. Παράλληλα, ήταν η τρίτη νίκη του Ντούσαν Μπάγεβιτς επί του Φερνάντο Σάντος σε όσες φορές βρέθηκαν αντίπαλοι, με τον Πορτογάλο να έχει μία, ενώ για πρώτη φορά στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο ο Άρης σημείωσε 3 γκολ.